Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο One Channel και στην εκπομπή One Time. Είναι Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για όσα έχουν συμβεί την εβδομάδα που μας πέρασε. Είμαστε εν αναμονή της εκρηκτικής, όπως δείχνει τουλάχιστον, Κεντρικής Επιτροπής που θα υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ, που αναμένεται να ξεκινήσει αύριο γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Πολιτικής γραμματείας, με συγχωρείτε. Αλλά είναι μπερδεμένο όλα αυτά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μία ίστατη, αν θέλετε, κίνηση ελιγμού από τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος αποσύρει τελικά το εξώδικο, προκειμένου να μην μπει στη διαδικασία διαγραφής, όπως τουλάχιστον θέλουν οι υπόλοιποι, για να τον αποκλείσουν από το να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν 1-24 ώρα πριν από το άνοιγμα της κάλπης της Κυριακής της 13ης Οκτωβρίου για το δεύτερο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, με τους δύο μονομάχους να διεκδικούν την αρχηγία του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κύριο Χάρη Δούκα. Και φυσικά είναι εν εξελίξη η συναυλία που γίνεται για τα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο, η οποία είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, τόσο για το αν θα έπρεπε τελικά να γίνει, για το αντίτιμο του εισιτηρίου και όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει. Και θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό, γιατί ανακοινείται το ζήτημα των Τεμπών και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα περάσω πολύ γρήγορα να καλησπέρισω τους καλεσμένους. Θα ξεκινήσω με τον Σταύρο τον Χριστακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας, διευθυντής έκδοσης από την εφημερίδα Το Ποντίκι. Σταύρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Έτσι. Δεν ήσουν κοντά μας την προηγούμενη. Απουσία κι εσύ. Απουσία, ναι. Έχω φέρει χαρτί από τον υπηαγωγείο μου. Τον υπηαγωγείο σου κι εσύ. Όχι τον κηδεμόνα σου. Όχι. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, Μαρίνα Ρήγου, καλησπέρα. Δημοσιογράφος και καθηγήτρια στο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης στο Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρέπει να πω ότι ο Σταύρος είχε δικαιολογημένη απουσία. Αν σκεφτούμε τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτάνει. Βαρέα και ανθυγινά. Ακριβώς. Διακοπές διαρκείας, Σταύρος Χριστακόπουλος. Μόλις τελειώσει όλο αυτό το οποίο γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα σας πω μόλις καλησπέρισω και τους υπόλοιπους, τι ακριβώς μου θυμίζει όλη αυτή η διαδικασία που προσπαθούν να αποκλείσουν τον Στέφανο Κασελάκη και γενικότερα αυτή τη ανταλλαγή των πυρών από όλες τις πλευρές. Γιώργος Παπούλιας, μεγάλη χαρά που είστε κοντά μας, κύριε Παπούλια, επιστημονικός διευθυντής του InSocial. Καλησπέρα και δική μου. Ευκαιρία να ευχηθούμε και για τα γενέθλια. Εις πολλά έτη. Αυτή την νικηφόρα πορεία έναντι του χρόνου, θα πω εγώ. Α, σας ευχαριστώ. Η ωραιότερη ευχή που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ειλικρινέστατη. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Μαράκη. Ναι. Χθες ήταν, αλλά κρατάνε 40 μέρες. Δεν γιατί... ήξερα γι' αυτό. Αλήθεια, δεν το ήξερες. Ναι, μα δεν το ήξερα. Άμα το ήξερα, δεν θα σου είχα πει. Προφανώς, ναι, θα μου είχες ευχηθεί. Και επειδή ακριβώς δεν κρύβουμε τίποτα, ο γιος μου, όταν κάποια στιγμή του είπα αυτά και σβήσαμε τα κεριά, είχε απορία γιατί δεν έχω βάλει τα νούμερα και όλα αυτά. Μου λέει, επιτέλους πότε θα φτάσεις κι εσύ τα 50. Επιτέλους το έχει έτσι πάρα πολύ καημό. Λοιπόν, ναι, γιατί 50 χρόνια μεταπολίτευση, 50 χρόνια το ένα, 50 χρόνια το άλλο. Και ανησυχώ πολύ περισσότερο. Λοιπόν, Μάνος Οικονομίδης, πιο κοντά μας ήρθατε αυτή τη φορά, κύριε Οικονομίδη. Καλησπέρα. Όλο έρχεστε και πιο κοντά. Είναι ανησυχητικές αυτές οι μετακινήσεις. Ναι, ανάλογα από ποιο χώρο προέρχονται. Κάποια κόμματα λέγανε. Βγαίνει λίγο πιο αριστερά κάθε φορά. Έτσι είναι. Το βλέπετε κι εσείς, κύριε Χριστακόπουλο. Νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό. Έτσι. Και οι τηλεθεατές μας που το βλέπουν έχουν αρχίσει και αυτοί και το παρατηρούν, να ξέρετε. Σε κάποια κόμματα λέγανε ότι αν σηκωθείς από την καρέκλα, σου την έχει πάρει ο άλλος. Ναι. Ήταν το θεσμό που κατήχες. Ναι. Και στις μουσικές καρέκλες το λένε αυτό. Εκεί και αν γίνεται αυτό. Λοιπόν, Διονύσης Μποτώνης, δημοσιογράφος, ο οποίος πραγματικά κάθε φορά, Διονύση, που είμαστε μαζί, μας λες το πλήρες ρεπορτάζ που αφορά στο ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι η σημερινή μέρα έχει πολλά να πει, γιατί βρισκόμαστε, αυτό που λέμε, στο κατόφλι της μεγάλης ευκαιρίας που έχει το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δίνεται. Οπότε νομίζω στο πλαίσιο αυτό έχουμε να πούμε πολλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, να είσαι υγιής πάντα. Ευχαριστώ. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε όλοι. Να είστε καλά. Και έχουμε να πούμε, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Δεν θα κρύψουμε τίποτα. Μ' αρέσει αυτό. Αυτά είναι από τα τσιτάτα τα δημοσιογραφικά που συνήθως λέμε. Λοιπόν, έλεγα και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα ότι όλο αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει λίγο και την ανταλλαγή των εξωδίκων, των χαρακτηρισμών και αυτά. Περισσότερο πολύκροτες υποθέσεις διαζυγίων, κληρονόμων που έχουν να χωρίσουν πράγματα, παρά πράγματα και ζητήματα τα οποία αφορούν σε ένα κόμμα ή σε έναν πολιτικό χώρο. Και είναι νομίζω λυπηρό, γιατί ακόμα και αν πούμε ότι ένα κόμμα κλείνει τον κύκλο του, αυτό θα έπρεπε να γίνεται με μια μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και ενδεχομένως με άλλη πορεία. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μια μικρή ανάσα, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν,
Επιστρέψαμε στην εκπομπή στο One Time εδώ μέσα από τη συχνότητα του One Channel. Θα καλησπερίσω την Γεωργία της Αθανάτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, η οποία πραγματικά και αυτή μαζί με τον Σταύρο Χριστακόπουλο νομίζω έχετε κάθε λόγο να ζητήσετε άδεια διαρκεία το καλοκαίρι και δεν ξέρω αν θα πρέπει να επιστρέψετε με αυτά που σας συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Για να μας δώσεις λίγο το κλίμα και το ρεπορτάζ, Γεωργία, γιατί ούτως ή άλλως πριν ξεκινήσει αυτή η εκρηκτική πολιτική γραμματεία, όλοι ξέρεις, στοιχηματίζουν για το πόσα πράγματα θα ακουστούν και πόσα καινούργια ζητήματα θα βγουν στο τραπέζι. Πού βρισκόμαστε τώρα? Έχουμε τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έχει αποσύρει το εξώδικο προκειμένου να μην δημιουργήσει, όπως λέει, θέμα και να μην τον διαγράψουν. Αλλά η άλλη πλευρά πάλι τεντώνει τα πόδια και λέει ότι όχι, θα πρέπει ο Στέφανος Κασελάκης, για τους λόγους ότι συνεχίζει και υπογράφει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία. Εντάξει, Μαρία, αυτό που σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στα νεότερα μεταπολιτευτικά χρονικά, γιατί οι εξελίξεις αλλάζουν ώρα με την ώρα και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια αναντήρητη πραγματικότητα και δυστυχώς τη βιώνουμε εμείς οι συντάκτες που καλύπτουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι παρακολουθούμε ένα μπαράζ τακτικισμών, την πλειοψηφία των οποίων προκαλεί ο κύριος Κασελάκης και στους οποίους αμήνονται μέχρι τώρα οι 87 και οι υπόλοιποι της νέας πλειοψηφίας. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε από τις αρχές της περασμένης της εβδομάδας που μόλις διανύσαμε και κορυφώθηκε με την διαρροή στοιχείων του πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη σε εφημερίδα της χώρας. Ο ίδιος απάντησε στέλνοντας εξώδικο, αλλά το εξώδικο δεν το απίφθινε στο μέσο και στο συντάκτη, το απίφθινε στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντας τα ως υπαίτια της διαρροής. Και από εκεί και πέρα η ένταση έφτασε στο ζενίθ, όταν ξαφνικά πρώτη φορά πρώην πρόεδρος κόμματος μηνύει τα κορυφαία στελέχη του ίδιου κόμματος. Να ρωτήσω... Έχουν μεσολαβήσει δύο συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας, μία την περασμένη Τρίτη και μία σήμερα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα ξεκινήσει τελικά αύριο στις 12.30 το μεσημέρι υπό το βάρος των καταιγιστικών γεγονότων αποδεικνύεται σε μητέρα των μαχών για το ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση είναι απολύτως οριακή. Την Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει επιστροφή για καμία από τις δύο πλευρές. Και ενώ ο κύριος Κασελάκης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του κυρίου Πολάκη και πήγε χθες στην Κουμουνδούρου σε μια σύσκεψη που προκάλεσε ο κύριος Πολάκης με τους υποψήφιους πρόεδρους και κατέληξαν οι δυο τους να δηλώνουν παρόντες, ο κύριος Κασελάκης ούτε χθες στην Κουμουνδούρου, ούτε στη συνέντευξη που παραχώρησε απέσυρε το εξώδικο, ούτε σήμερα με κάποιον θεσμικό τρόπο, όπως λένε οι στελέχοι της πλειοψηφίας, πληροφόρησε σχετικά την πολιτική γραμματεία που συνεδρίαζε, αλλά επέλεξε αμέσως μετά το πέρας της κομματικής συνεδρίασης να αποσύρει, να ανακαλέσει το εξώδικό του, παίζοντας τα ρέστα του, δηλαδή το τελευταίο του χαρτί. Και αυτό γιατί το έκανε ο κύριος Κασελάκης, μετά από όλη αυτή την αλληλουχία τακτικισμών που σας περιέγραψα την τελευταία εβδομάδα, το έκανε γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι το μεγάλο ξεκαθάρισμα δεν πρέπει να γίνει αύριο, αλλά να γίνει στο συνέδριο. Mm-hmm. Ως τότε παραμένει de facto και de jure πρόεδρος, γιατί μας είπε εχθές ότι γι' αυτό θα αποφανθεί το συνέδριο. Και από την άλλη, η γραμμή της πλειοψηφίας είναι ότι τα πάντα θα πρέπει να απαντηθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, τους οποίους απευθύνθηκε και το εξώδικο, και αυτό θα ακληθούν να κάνουν αύριο σε μια συνεδρίαση η οποία προβλέπεται έντονη, μαραθώνια και καθοριστική για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνετε, όποιες γραμμές επίθεση άμυνας είχαν χαραχθεί μετά την απόφαση του κυρίου Κασελάκη στην εκπνοή του αγώνα να ανακαλέσει το εξώδικο, έχουν καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα τα ενδιαφερόμενα στρατόπεδα συνεδριάζουν είτε διαζώσεις είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για να αποκρισταλώσουν τη στάση που θα κρατήσουν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή με τα νέα δεδομένα. Και βέβαια σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο όμως πλέον δεν έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς έχει επέλθει τεράστια ψυχική κόπωση σε ένα μεγάλο μέρος του στελεχειακού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποσπυρωμένα και τα δύο στρατόπεδα.
Και απ' την άλλη, το συνέδριο αργεί πολύ, γιατί είμαστε μόλις 11 του Οκτώβρη και το συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τις 8 του Νοέμβρη και είναι αδύνατο για πάρα πολλά στελέχη του κόμματος να αντέξουν αυτό το βάρος της εσωστρέφειας. Γεωργία, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε την συζήτηση όλοι, εσύ έχεις μία δυσκολία το γεγονός ότι βγεις μακριά μας, είσαι μέσω Skype. Εγώ κρατάω δύο πράγματα και θα δώσω μετά το λόγο στους καλεσμένους μας. Βλέπω μία αιμονή, θα την χαρακτήριζα, να πρέπει να μείνει εκτός ο κύριος Κασελάκης με τον οποιοδήποτε λόγο. Ο ίδιος το χαρακτήρισε και σε μια ανάρτησή του ότι σε λίγο θα με αποκλείσουν και θα πούνε γιατί δεν βάζω ζάχαρη, για παράδειγμα, στον καφέ μου. Δηλαδή, αν τελικά πάω με τα νερά τους και κάνω όλα τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα λένε, πάλι θα βρεθεί κάτι για να με αποκλείσουν. Άρα λοιπόν προσπαθούν με κάθε τρόπο τον πρόεδρο, τον οποίο πριν από ένα χρόνο και κάτι εξέλεξε η βάση με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, να τον θέσουν εκτός. Και από την άλλη. Ναι, Μαρία, από την άλλη όμως ο κύριος Κασελάκης όλους αυτούς τους μήνες και ιδίως από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και μετά, κατά κάποιους για να αποκτήσει και ρίσματα ή να νομοποιήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο πέρασε κάτω τον πύχη που ο ίδιος είχε θέσει, προκαλεί στο ένα μετά το άλλο τα επεισόδια. Τα κομματικά στελέχη και θα έλεγα και την καρδιά του κόμματος, συναισθηματικά τους ψηφοφόρους. Μίλησε για μαύρα ταμεία κατά το Αλέξη Τσίπρα και τη διακυβέρνησή του. Έχει αποκηρύξει πτυχές της κυβέρνησης πρώτης φοράς αριστερά. Επίσης αποκάλεσε κουκουλοφόρους. Είπε ο ίδιος ότι αναφέρθηκε σε κουκούλες, αλλά δεν το ανασκεύασε χθες όταν του δόθηκε ευκαιρία στη συνέντευξή του στον Αντένα απέναντι στα κομματικά στελέχη τα οποία έχουν εκλεγεί από τη βάση του κόμματος, σας θυμίζω. Και επίσης απέστειλε εξώδικο, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο σε νέο ελληνικό κόμμα. Ψάχνω να δω αν έχει κάπου παγκοσμίως. Ναι. Να στέλνει πρώην πρόεδρος εξώδικο στα κομματικά στελέχη. Κοίταξε, όλα αυτά λοιπόν γενικότερα θεωρούν κάποιοι ότι ανατροφοδοτούν εσκεμμένα την αιμονή την οποία περιγράφεις, Μαρία. Ότι τους εξωθεί στα άκρα ο κύριος Κασελάκης, γιατί στην πραγματικότητα τι παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε μια διελκυνιστίδα, από τη μία τραβάει ο κύριος Κασελάκης και η Κασελίστας και από την άλλη τραβάει η νέα πλειοψηφία, αλλά τα παλιά ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος θα κρατήσει το στέμα, τη σφραγίδα, το κτίριο και τα 4 εκατομμύρια της κρατικής επιχορήγησης. Ναι, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο σε αυτή τη μάχη, η οποία αποδεικνύεται μαραθώνιος, αν όχι πόλεμος θωράς και σε καμία περίπτωση σπριν. Ωραία. Και θα κάνω την τελευταία επισήμανση για να μπορέσω να ξεκινήσω με τον Σταύρο και τους υπόλοιπους. Ότι από τη μία είναι όλο αυτό που περιγράφεις εσύ και που πολύ έτσι, γλαφυρά μας δίνει στην εικόνα, αλλά από την άλλη είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι τελικά την στάση τους δεν την επικροτεί ο κόσμος, γιατί δημοσκοπικά όλο αυτό δεν έχει δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είτε τσιμπάει κάποιο ποσοστό, είτε όταν αρχίζουν και ρωτάνε σε επίπεδο προσώπων να δείχνει ότι ναι, καταδικάζουν τη συμπεριφορά Κασελάκη. Υπάρχουν μάλιστα, υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία κόσμου, οι οποίοι τον βλέπουν ως θύμα και θεωρούν ότι είναι αδικημένος σε όλη αυτή τη διαδικασία και σταματάω εγώ εδώ για να δώσω τον λόγο στο Σταύρο. Εμένα δηλαδή μου κάνει κάτι σαν το ότι, ξέρεις, μαλώνουμε πάνω από μια κληρονομιά. Αυτό που είπα και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Και τελικά αυτό όλο και περισσότερο απομακρύνει τον κόσμο. Και στο κάτω-κάτω, αν πρέπει να κλείσει αυτό το κόμμα τον κύκλο του, νομίζω ότι δεν του αξίζει αυτό το τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο πολιτικής αξιοπρέπειας από κανέναν. Ναι, γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει πολιτική εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο. Αυτό που βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ τι είναι, προσωπικές αντιπαραθέσεις, κόντρες, χαρακτηρισμοί. Χαρακτηρισμοί από την προεκλογική κιόλας εκστρατεία της εκλογής Κασελάκη μέχρι και σήμερα. Το τι έχει ακουστεί, εντάξει, δεν είναι υπονομευτές, κουκουλοφόροι, προδότες, αποστάτες, όλα αυτά τέλος πάντων. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βρίσκεται στο ότι ο κόσμος φεύγει. Αυτός που μένει φαίνεται ότι είναι κυρίως του κλίματος Κασελάκη. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ μικραίνει. Απλά, Σταύρο, τόσο μία ερώτηση. Γιατί πραγματικά τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον χώρο, τον παρακολουθείτε και τον διαβάζετε και τον ζείτε. Δεν τους προβληματίζει το γεγονός ότι ο κόσμος φεύγει? Δηλαδή, δεν μπορεί, αν πονάς για ένα κόμμα, για έναν χώρο. Γιατί τον Κασελάκη τον κατηγορούν ότι εσύ τι είσαι, ήσουν ένας τουρίστας και ήρθες και μας πήρες το κόμμα. Οκ, του το δώσατε, αν με ρωτάς. Αυτούς λοιπόν που ήταν στο χώρο, δεν τους πονάει το γεγονός ότι όλο αυτό εξευτελίζεται? Δεν έχουν πια επιλογές. Νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, όλα κινούνται με όρους μίσους. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνύπαρξης. Εάν υπήρχε έστω μια δυνατότητα συνύπαρξης, αυτή θα προσφερόταν με κάποιο πολιτικό τρόπο.
Όμως είπαμε, η πολιτική λείπει. Η πολιτική απουσιάζει. Το μόνο που υπάρχει είναι μια τεράστια κόντρα για το αν το κόμμα θα παραμείνει αυτό που είναι. Για το αν θα έχει το ίδιο όνομα. Για το αν θα έχει τα όργανα που έχει ή θα έχει κάτι άλλο. Αν θα έχει μέλη ή ακολούθους. Αν θα έχει. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πολιτικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος εγκαταλείπει αυτό το κόμμα, γιατί ζούμε εποχή πάρα πολύ μεγάλων προβλημάτων, πολλαπλών κρίσεων. Βέβαια. Ζούμε μια τεράστια αγωνία του κόσμου, ο οποίος βλέπει ότι ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο μπορεί να βρει λύσεις που να μπορεί να πει κάποιος ότι είναι έτοιμες από σήμερα και αν εφαρμοστούν κάτι μπορεί να γίνει μεσοπρόθεσμα κτλ. Ο κόσμος είναι μπαϊλτισμένος όσο δεν πάει άλλο. Βλέπει λοιπόν και αυτό το πράγμα, το οποίο δεν, νομίζω δεν έχω πια και λέξη να το περιγράψω, αλλά κυριολεκτικά προκαλεί αποστροφή. Ο κόσμος λοιπόν όντως φεύγει. Ποιοι μένουν? Αυτοί που μένουν, γιατί ρώτησες αν τους ενδιαφέρει, αυτοί που μένουν είναι στρατόπεδα. Είναι καμικάζοι. Είναι πολεμιστές. Οι οποίοι είναι με το μαχαίρι στα δόντια να φάνε ένα στον άλλον. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή για το τι λέει ο κόσμος παρά έξω. Αμφιβάλλω να ενδιαφέρονται για το τι λέει και ο στενός κόσμος, ο κομματικός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λέει η Γεωργία. Ότι στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα είναι ένας πόλεμος άνευ όρων, άνευ ορίων. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητάμε για συνύπαρξη. Γεωργία, άρα θεωρείς ότι αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι αυτό που λέμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, δηλαδή ποιος θα είναι αυτός που θα βάλει τη σφραγίδα και θα πει ότι κλειστών λόγω, δεν θα πω ανακαίνησης, αλλά κατεδάφισης, δηλαδή ό,τι υπήρχε σαν οικοδόμημα πολιτικό σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει τον ιστορικό του κύκλο, υπάρχει αυτός που θα σφραγίσει το τέλος και πάμε να δούμε τι μένει και ποιοι θα παραμείνουν για να δημιουργήσουν ενδεχομένως κάτι καινούριο. Μαρία, συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε πολύ σωστά ο Σταύρος, όπως πάντα. Για να σου απαντήσω στο ερώτημά σου που είναι πολύ κρίσιμο, δεν θεωρώ ούτε καν αυτό. Θεωρώ ότι είναι όποιος κερδίσει παίρνει το λάφυρο, δηλαδή κτίριο επιχορήγηση, τίτλο, θεσμικό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα έτοιμο κόμμα. Και από εκεί και πέρα ο ιτημένος φεύγει και ίσως και με τρόπο άδοξο. Γιατί ναι, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι θέλει να εγκαταστήσει αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και να επιχειρήσει καταστατικές αλλαγές, αλλά είπε ότι τα στελέχη όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σπύριτσα και την κυρία Γερβασίλη χθες θα εκλέγονται με προκριματικές. Δηλαδή δεν υπάρχει για κανένα δεδομένη θέση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν πρόκειται για στέλεχος ιστορικό, με διαδρομή, με παρουσία, με συνεισφορά. Δεν υπάρχει λοιπόν θέση την επόμενη μέρα για κανένα δεδομένη, πολλό δε μάλλον για ανθρώπους που έχουν συγκρουστεί σε αυτό το επίπεδο με τον κύριο Κασελάκη. Απ' την άλλη, και 87, σε περίπτωση επικράτησης του κύριου Κασελάκη, να είστε βέβαιοι ότι μπορεί να φύγουν και την ίδια νύχτα. Πλέον η κατάσταση είναι αβίωτη. Δεν υπάρχει καμία τομή. Είναι δύο παράλληλες πορείες, απολύτως συγκρουσιακές, πολύ φορτισμένες και συναισθηματικά και ψυχολογικά και πολιτικά. Όλη αυτή η παρεκταμένη ισοστρέφεια του τελευταίου χρόνου στην πραγματικότητα αρευστοποίησε ένα κόμμα, διέλυσε ένα κόμμα η κινήση. Δεν έχουμε τέτοιο ιστορικό προηγούμενο στη χώρα, ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί δεν τιμά το πολιτικό σύστημα, νομίζω, το επίπεδο στο οποίο έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας και πρώην κυβερνητικό κόμμα. Απ' την άλλη, τα όσα συμβαίνουν αφορούν ένα μικρό κόσμο. Ναι, συμφωνώ με τον Σταύρο, δεν αφορούν την κοινωνία. Απ' την άλλη, όμως, ξέρετε, εισάγουν και μια κουλτούρα. Όταν κόμματα με ιστορία, με διαδρομή, την όποια διαδρομή μπορεί να έχει ένα μικρό κόμμα της αριστεράς, αλλά και καταγεγραμμένη διαδρομή, διαλύονται κινήσεις με αυτόν τον τρόπο, τόσο ηχηρό, τόσο εκοφαντικό, εγώ θα έλεγα και τόσο κοινικό, επιτρέψτε μου, αυτό δημιουργεί μια κουλτούρα στην οποία εκπαιδεύεται η κοινωνία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και αυτού του τύπου συμπεριφορές στην πραγματικότητα ενισχύουν την αντιπολιτική σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας και στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αντί λοιπόν να πέσουν εκατέρωθεν οι τόνοι, εδώ βλέπουμε ένα σκηνικό απόλυτης σύγκρουσης. Όποιος κερδίσει τα παίρνει όλα και όποιος χάνει παίρνει τα μπουγαλάκια του και φεύγει. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα και αυτό στο οποίο σας περιγράφω και στο οποίο έχουμε φτάσει μετά από 12 μήνες. Πλέον είναι θέμα ορό να συντελεστεί. Μας χωρίζει λιγότερο από ένα 24ωρο στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι η πλειοψηφία θα έρθει αποφασισμένη, ιδίως μετά την κίνηση τη σημερινή του κυρίου Κασελάκη. Θεωρούν δηλαδή ότι τους εμπέζει, καθώς εχθές κατηγορηματικά δήλωνε δημόσια ότι δεν θα πάρει πίσω το εξώδικο και επιχείρησε αυτόν τον τακτικισμό το βράδυ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο. Είναι πραγματικά πολεμική ατμόσφαιρα. Νιώθουμε σαν πολεμικοί ανταποκριτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα και για μας.
και καθόλου ικανοποιημένος να μας αφήνει, δεν σας κρύβω, αν και πολιτικούς συντάκτης, αλλά μιλάμε για μια ατμόσφαιρα καθαρά πολεμική. Ηχούν από το απόγευμα τα τύμπανα του πολέμου. Αύριο θα δούμε τον πρώτο γύρο και τον οριστικό στο συνέδριο. Είναι ο τελευταίος μήνας, το εννέο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, και η θέμα πλέον εβδομάδων, η απόλυτη ρευστοποίησή του. Ωραία. Μαρίνα. Θα έλεγα ότι πια δεν έχει καμία σημασία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το λέω γιατί προφανώς ο κόσμος έχει κουραστεί. Δεν αντέχει άλλο αυτή την αντιπαράθεση. Ακόμα και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν ασχολούνται ούτε καν για το πώς εν τέλει αυτή η κόντρα, η οποία είναι πλέον προσωπική. Έτσι. Είναι προσωπικό αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι το γυνάτι. Και το λέω προσωπικό, αν και μιλάμε για τους 87 και τη νέα πλειοψηφία, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κρατήσουν μία θέση τέτοια ώστε ο κύριος Κασελάκης να φύγει μετά από έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, κάποιοι το είδαν νωρίτερα αυτό το έργο και προσπάθησαν πάνω σε αυτό, αλλά τελικά, γιατί πολύ συχνά είχαμε κάνει την κουβέντα εάν χρειάστηκε ή αν θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο ο κύριος Κασελάκης. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε αυτή την πορεία είχαμε πάντα μία αλαζονία, μία αλλαγή συνεχώς των δεδομένων και διαφορετικές συμμαχίες. Αυτό πάλι που ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό σε αυτή την πορεία και μόλις συνειδητοποιώ ότι χρησιμοποίησα παρελθόντα χρόνο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα ότι ο κύριος Κασελάκης πάλι καλεί τον κύριο Τσίπρα να τον αντιμετωπίσει. Και όσο ο κύριος Κασελάκης που έλεγε ότι αν ο κύριος Τσίπρας βάλει υποψηφιότητα, αυτός θα φύγει. Από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα και Να θυμίσω ότι για τη βδομάδα ή για τις δύο εβδομάδες που ο κύριος Κασελάκης σήγησε μετά την πρόταση Μομφής και την... Ναι, που δεν μιλούσε νωρίς και είχε γενικά χαθεί λίγο. Ακριβώς. Ναι. Ακόμα όμως και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην επικαιρότητα επειδή υπήρχαν πολύ μεγάλες κόντρες. Mm. Αυτό σημαίνει ότι η ρήξη είναι πραγματικά πάρα πολύ βαθιά αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο προφανώς το αντιλαμβανόμαστε. Δεν υπάρχει αυτή η επόμενη μέρα ενός ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, προφανέστατα. Εδώ δεν υπήρξε από τη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Κασελάκης έτσι κι αλλιώς. Είχε πει ότι θα αλλάξει, πήγαινε για ένα καινούριο κόμμα. Ναι, ήθελε να κάνει ένα προσωπαγές κόμμα. Μετά ταξίδι, ότι δεν του βγαίνει από την πρώτη στιγμή. Προσπάθησε να υπάρχει μια σύνδεση με το παλιό, ούτε αυτό του βγήκε. Και τελικά. Όχι. Και σήμερα έχουμε τον κύριο Καρανίκα να προειδοποιεί ότι ο κόσμος θα κατέβει και να προειδοποιεί τους 87 ότι θα βρουν την αντίδραση του κόσμου, ουσιαστικά καλώντας τον κόσμο να βρεθεί απέναντι. Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε την Γεωργία, γιατί σύμφωνα με αυτά που άκουσα θα χρειαστείς ανασύνταξη δυνάμεων, γιατί αν τα τύμπανα του πολέμου ηχούν, θα πρέπει και εσύ να οπλιστείς αφενός με όλον τον κατάλληλο κοινό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ, Μαρία. Για εμάς είναι ώρες δουλειάς, γιατί γράφουμε, όπως καταλαβαίνεις, τα κυριακάτικα ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα, όπου θα κάνουμε προσπάθεια να βρεθούμε μετά την Κεντρική Επιτροπή και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο από τη Δευτέρα, που θα είναι πραγματικά ένα άλλο τοπίο. Βεβαίως. Βέβαια, από τους πρωταγωνιστές αυτούς ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί θα σας εκπλήξουν ακόμα και με την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, εκεί που θα στεγνώνει το μελάνι, εντάξει, ούτως ή άλλως με τους υπολογιστές, κάτι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, αυτό που πει η Γεωργία, συγγνώμη, γιατί είπε για το εξώδικο ότι δεν έχει ακούσει να έχει υπάρξει πουθενά ούτε καν στο διεθνή χώρο. Είναι λογικό, ακούγεται. Θέλω να πω, γιατί είναι τόσο ανορθολογικό, είναι τελείως παράλογο το ότι ο τέος πρόεδρος χρησιμοποιεί το εξώδικο για να αντιμετωπίσει την πρόταση Μομφής, την οποία προκάλεσε, έτσι κυρίως, και το αποτέλεσμά της. Και όλο αυτό το πακέτο. Ωραία. Γεωργία. Ναι, να πω μόνο κάτι τελευταίο, γιατί η Μαρίνα έχει και μια ακαδημαϊκή πολύ σπουδαία διαδρομή και έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα το σχολείο της. Ευχαριστώ, Γεωργία. Υπάρχει πολιτική διαφορά και υπάρχει και οικονομική δικαστική διαφορά. Ο κύριος Κασελάκης όμως γιατί επέλεξε να προσφύγει στα ένδικα μέσα? Στην πραγματικότητα, γιατί αμφισβητεί την ετοιμιγωρία της Κεντρικής Επιτροπής που τον ανέδειξε έκπτωτο με την πρόταση Μομφής και αφήνει ένα δρόμο ανοιχτό να διεκδικήσει αυτή τη δυνατότητα της παλινόρθωσής του σε εισαγωγικά, νομικά, δικαστικά. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά... Ότι όταν η ανάμιξη της πολιτικής με τέτοιου είδους ένδικα μέσα συναντηθεί, αυτό δημιουργεί και άλλα προηγούμενα για τη χώρα, πολύ ιδιαίτερα,
για να το περιγράψω έτσι, γιατί οι στιγμές είναι πολύ έντονες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ωστόσο όλοι ότι αυτή η επιλογή δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Και γι' αυτό θεωρούν ότι είναι κίνηση απελπισίας η αποψινή του η εσωκομματική του αντίπαλη. Ότι ήθελε το εξώδικο, ότι ανέλαβε το πολιτικό κόστος να το συντηρήσει όλη τη βδομάδα απέναντι στον κύριο Πολάκη, απέναντι στον κύριο Γκλέτσο, απέναντι στον κύριο Χατζηνικολάου χθες που τον ρώτησε επιμόνως. Διατήρησε αυτή του τη δυνατότητα μέχρι την έσχατη ώρα για να μπορεί να την αξιοποιήσει στα δικαστήρια στο μέλλον. Τι μεσολάβησε και άλλο γραμμή. Οι πληροφορίες που θέλουν στους 87 να έχουν βρει ή να έχουν φτάσει πολύ κοντά στην απαρτία της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Όταν έφτασαν λοιπόν μια ανάσα από το μαγικό αριθμό, εκεί τράβηξε τη σκανδάλη ο κύριος Κασελίνης. Γεωργία, συγγνώμη, πριν σε χαιρετήσουμε για βράδυ, η απαρτία επί ποιον θα οριστεί αύριο, δηλαδή θα επί είναι των παρόντων. Επί των παρόντων. Να σας πω και γιατί. Έχει και σημασία η διαδικασία, γιατί είναι πλέον πολιτικό το περιεχόμενο της, Σταύρο, και έχεις δίκιο. Η απαρτία ορίστηκε επί των παρόντων. Η διαδικασία θα γίνει διαζώσεις, δεν θα υπάρξουν τηλεφωνικές ψήφοι και ούτε θα υπάρχει δυνατότητα ψήφου διαδικτυακά μέσω υβριδικού συστήματος. Γιατί το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει απόλυτη πλειοψηφία 151 όταν υπάρχει μια πρόταση, όπως η πρόταση Μομφής, που στρέφεται προς ο παπαγός εναντίον ενός προσώπου. Αυτό δεν θα συμβεί αύριο κατά πληροφορίες, οπότε με βάση το καταστατικό η απαρτία που ορίστηκε είναι επί των παρόντων, αλλά όλες οι πλευρές θα ήθελαν αυτός που θα επικρατήσει αύριο να έχει τουλάχιστον 148 ψήφους και να νομιμοποιείται πολιτικά και όχι καταστατικά, για να είναι ισχυρό το όποιο πολιτικό μήνυμα προκύψει. Έτσι, μάλιστα. Πολύ σωστά έκανες και ερώτησες για να το αναφέρει και να το ξεκαθαρίσει και η Γεωργία. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Κύριε Παπούγια, πώς τα ακούτε, πώς τα βλέπετε, τι είναι αυτό που βιώνουμε, γιατί πραγματικά είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό που βιώνουμε και κάθε εβδομάδα το λέμε, αλλά νομίζω μας εκπλήσουν τα γεγονότα και η πραγματικότητα. Βλέπουμε και καινούργια πράγματα. Εάν θα μου επιτρέπετε να κάνω ένα λίγο πιο μακροσκοπικό σχόλιο, προσπαθώντας λίγο να περιγράψω αυτή την κατάσταση, εμπνεώμενος και από όσα ακούσαμε και από την φίλη τη Γεωργία και από τον Σταύρο, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστοι, τα είπαμε και στο Γιάννη την περασμένη φορά. Παρακολουθούν το ρεπορτάζ και μπορούν όλο αυτό και το βάζουν σε μια τάξη και μας το εξηγούν και εμάς και τέλος πάντων κάτι καταλαβαίνουμε και κάτι μας μένει. Θέλω να κάνω ένα μακροσκοπικό σχόλιο. Νομίζω δεν θα ξεφύγω και από την επιστημονική προσέγγιση, γιατί υπάρχει στη βιβλιογραφία αυτός ο χαρακτηρισμός για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ως ένα πείραμα. Ένα πείραμα που ξεκίνησε από την εποχή που άλλαξε από συμπαγές κόμμα και ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις συνιστώσεις, κύριο Αλαβάνο, αν δεν κάνω λάθος, και σιγά σιγά υλοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει μια οπτική έτσι σαν ένα δοκιμαστικό σωλήνα, ο οποίος μπαίνανε μέσα διάφορα πράγματα, διάφορα υλικά κατά καιρούς. Ριζοσπαστισμός, αντιμνημόνιο, νέο μνημόνιο, κυβερνησιμότητα, πρέσπες. Μπαίνανε διάφορα πράγματα τα οποία, όσο όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν είτε σε μια ανωδική πορεία, είτε όταν έγινε κυβέρνηση, είτε μετά που ήταν ακόμα κύριο κόμμα, κυρίαρχο κόμμα της αντιπολίτευσης, υπήρχε μια ομοιογένεια στο υλικό. Και το πήραμε, εν πάση περιπτώσει, είχε κάποιες λογικές παρατηρήσεις και κάποια εξέλιξη. Κάποια στιγμή και μετά, και κυρίως από την απομάκρυνση του κυρίου Τσίπρα, μοιάζει η κατάσταση σαν να πέφτουν μέσα στο σωλήνα χίδιν μίγδιν διάφορα υλικά, έμφλεκτα, κάλιο, δεν ξέρω, πυρίτιο, χρώματα, να πετάγονται καπνοί. Είναι χημική. Ναι, πραγματικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα χάος, ας πούμε. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν σταματιέται αυτό το πράγμα. Δεν έχει αντίδοτο. Θέλω να πιστεύω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον κοινοβουλευτισμό, για τη δημοκρατία μας, για το πολίτευμα, να υπάρχει μια ορθή και σωστή λειτουργία των κομμάτων, ακόμα και με τις αντιπαραθέσεις και με. Μα αυτό είναι και το ζητούμενο. Όλα δεδομένα ακριβώς. Ότι κάποιοι άνθρωποι, όπως γίνεται και στα εργαστήρια και στα αισθούτα, κρατάνε σημειώσεις. Βλέπουν τα λάθη που έχουν γίνει. Για να μην επαναληφθούν, εννοείται. Και κάποια στιγμή θα υπάρξει ένας καταστατικός χάρτης του πειράματος, ότι εδώ να πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες, κάποια υλικά πρέπει να τα αποφύγουμε, να δημιουργήσουν έτσι δηλαδή κάποιο έναν κανονισμό, ένα πλαίσιο, ας πούμε, ώστε αυτό το πράγμα μετά να δεσμεύσει μια μετέπειτα κατάσταση, ώστε κάπου να σταθεροποιηθεί και να μην συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο σε όλο αυτό το τοπίο, πραγματικά με τεράστιο κόπο. Προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω και με τεράστιο σεβασμό σε όσους ασχολούνται με το ρεπορτάζ και με την ανάλυση και την παρακολούθηση όλου αυτού του φαινομένου. Η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο που το προσεγγίζετε έχετε και ένα δίκιο. Γιατί τελικά, αν θα σκεφτούμε ότι υπήρχε απλά μια συγκολητική ουσία η οποία κρατούσε όλα αυτά, τα οποία και ο Σταύρος περιέγραψε, αλλά και η Γεωργία, ότι τελικά είναι πάθη τα οποία δεν ορίζονται, γιατί πολιτική δεν υπάρχει. Είναι πάθη και μίση τα οποία τελικά
δεν μπορούν να κρατηθούν. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα. Τι να πω, δηλαδή, ούτε ο πόλεμος των Ρόους δεν ήταν σε επίπεδο πάντοτε πολιτικής, που δεν είναι τελικά πολιτική. Γιατί καταφέρανε οι άνθρωποι αυτοί να αποδείξουν ότι τα προσωπικά τους πάθη και το πάθος για εξουσία ή επικράτηση δεν είναι οροδί προουδενός. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό προσπαθώ να διαβάσω. Σταύρο, θες να κάνεις ένα σχόλιο για να πάω μετά στον... Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Ναι. Στην πραγματικότητα αυτό το κόμμα είχε μια πολύ μεγάλη ατυχία. Ατυχία εννοείς. Ατυχία, ναι. Ναι. Βρέθηκε με έναν πρόεδρο ο οποίος ήθελε να το διαλύσει για να δημιουργήσει κάτι άλλο. Εννοούμε τον Στέφανο Κασελάκη. Στέφανο Κασελάκη. Και από την άλλη πλευρά, ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν πώς να το υπερασπιστούν και δεν ήξεραν πώς το θέλουν. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά τραγικό, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι κάθε πιθανότητα, κάθε λογική, αυτό που λέει ο Γιώργος περί πειράματος, ποιος το έκανε το πείραμα. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει υποκείμενο. Εδώ υπάρχει μια δυναμική η οποία εξελίσσεται πέρα από υποκείμενα. Πέρα από πρωταγωνιστές, μια δυναμική η οποία απλώς καταστρέφει. Και σε αυτό είναι όλοι ανίκανοι. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι με κοινούς στόχους εδώ πέρα. Να. Άρα τελικά ουσιαστικά ήταν συγκυριακά όλα αυτά τα οποία τους ένωσαν. Τότε. Ξεκίνησε η χημική αντίδραση που λέει ο Γιώργος. Και πολύ καλά το λέει. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να σταματήσει αυτό. Είναι γιατί, μια κατηφόρα στην οποία δεν έχει. Γιατί γίνεται χωρίς υποκείμενα, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Είναι σχάση αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, μια κουβεντούλα μόνο, επειδή αναφέρθηκε σε σεβασμό ο Γιώργος, εδώ υπάρχει μια έλλειψη σεβασμού σε όλους όσοι αγωνίστηκαν πραγματικά και έδωσαν τη ζωή τους στην ιδέα της αριστεράς. Αυτό. Αν θα μπορούσα εγώ να ολοκληρώσω την παρομοίωση, επινοούμενος πάλι από αυτό που είπε ο Σταύρος. Μήπως θυμίζει λίγο και την περίοδο των μεγάλων πειραμάτων στην ατομική ενέργεια, που κάποιοι πραγματικά πάλευαν για μια νέα μορφή ενέργειας που θα έλυνε πολλά προβλήματα και κάποιοι άλλοι σκέφτονταν τη βόμβα και να κάνουν αγώρα. Άρα, αν δεν υπάρχει ομοψυχία σε αυτό το πείραμα επάνω, μάλλον άλλα αποτελέσματα περιμένει ο ένας άλλος, τα υλικά πέφτουν μέσα άτακτα και έχουμε αυτή την κατάσταση. Μάνο. Πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω η παρομοίωση που έκανε ο Γιώργος, γιατί και στην επιστημονική έρευνα τότε είδαμε ότι ευτυχώς και για την ανθρωπότητα αλλά και για εκείνους οι οποίοι πρωταγωνίστησαν δεν έσκασε στα χέρια τους το μείγμα. Εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Κασελάκης έχει πάθει μια αυτοανάφλεξη και κατά τη στοιχεία οι υπόλοιποι. Έχω την αίσθηση ότι, γιατί νομίζω το έχουμε αναλύσει αρκετά, ο κύριος Κασελάκης είχε δύο θεμελιώδη προβλήματα εξ αρχής στην παρουσία του στη χώρα. Έδειξε να μην αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει πολιτικό σύστημα της χώρας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως το τι έχει περάσει η κοινωνία μας και εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Ο ίδιος ήταν επικεφαλής μιας αριστερής κυβέρνησης, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι μέχρι και το 2019 η αρθρογραφία του και στα ομογενειακά μέσα δεν ήταν ακριβώς αριστερή. Ήταν έτσι, υποστήριζε τον κύριο Μητσοτάκη, εμφανιζόταν φιλικά προσκύμενος προς αυτό. Και το δεύτερο, το πιο βασικό, ότι το οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο της αριστεράς, αντιπολίτευση και μετά η πρόθεση να γίνει κυβέρνηση, θα πρέπει να εκφράσει μεγάλες πλειοψηφίες. Ο κ. Κασελάκης έδειξε ότι αυτό δεν το έχει. Και ακόμη και αυτό το οποίο μας έλεγε η Γεωργία, ότι τελικά αν ήταν τακτικισμός το να αποσύρει την τελευταία στιγμή το εξώδικο. Ναι, αλλά σε λιγότερο από 24 ώρες άλλαξε μια πολύ θεμελιώδη άποψη. Είναι λες και είμαστε στα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα και λέμε. Αγάπη μου δεν ήταν αυτό που νομίζεις, δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα. Θεωρώ ότι αυτή την έλλειψη σοβαρότητας πλήρωσε και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει ότι και στο τι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη πριν τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι, είτε πιάνουν είτε όχι κλίμα, είναι πάντως μια μυθιστορηματική αφήγηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Οι κάλπες είναι το αντικειμενικό αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν ο κ. Κασελάκης κρίθηκε στις ευρωεκλογές, έχασε. Mm-hmm. Το λέμε μονότονα. Σχεδόν μισό εκατομμύριο ψήφους σε μια συγκυρία πολιτική όπου η κυβέρνηση. Βέβαια, θα σου πω, για να γίνεται διάλογος, επειδή χθες τον άκουσα το βράδυ στον κύριο Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο πέραν όλων των άλλων που είπε, που δεν είχα και πολύ μεγάλη ευκολία στο να τον παρακολουθήσω, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι θεωρεί ότι από το 41% στο 28% έφτασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις δικές του παρεμβάσεις. Όταν ρωτήθηκε, είπε ότι μα βλέπετε, λέει, ότι με όλα τα ζητήματα τα οποία ανέδειξα, ο κύριος Μητσοτάκης από 41% για το οποίο και κόμπαζε και έλεγε ότι είμαστε ανίκητοι και προχωράμε μόνοι μας, έφτασε, λέει, στο 28% και θεωρώ ότι το πίστευε. Δεν είναι λοιπόν βαθιά προβληματικό? Σταύρος γελάει, αλλά ο Κασελάκης το πίστευε. Και το έχει ξαναπεί. Ναι, δηλαδή εγώ το άκουσα και ήταν και αργά το βράδυ και λέω μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω, γιατί μπορεί και τελικά δεν έφταιγες εσύ, μάλλον το πιστεύει. Κοίταξε, ναι, όχι, ναι. Προφανώς δεν έφταιγα εγώ, γιατί για να το επαναλαμβάνει, να λέει ο Σταύρος ότι το έχει ξαναπεί. Το ουσιώδες όμως είναι ότι δεν έχει κάποιον να το συμβουλέψει. Ωραία, δεν ήξερε για την πολιτική ιστορία, δεν ήξερε για τη χώρα στην οποία έρχεται, δεν ήξερε τι είναι αυτό που παραλαμβάνει, δεν ήξερε το μείγμα των ανθρώπων που απαρτίζουν το ΣΥΡΙΖΑ.
χώρα, σε αυτή την κατηφόρα που λέμε ότι εμείς δεν έχει σταματημό, δεν υπάρχει ένας να το πει ότι αυτό είναι... Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Ο πιο φανατικός υποστηρικτής του, ο γνωστός... Μάνο μου, συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά πραγματικά μας έχεις δώσει... Ο γνωστός στιχουργός, κύριος Μωραΐτης, έχει πει πάρα πολύ πρόσφατα, έχει γράψει μάλλον, ότι εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν έχει καμία πολιτική συγκρότηση, αλλά... Τι άλλα. Βεβαίως το αλλά το οποίο περιγράφει τώρα ο Σταύρος είναι και η ουσία της υπόθεσης εδώ. Γιατί η αίσθηση που έχουμε, νομίζω, γενικά από τον ΣΥΡΙΖΑ επιγεσίας του κ. Κασελάκη είναι ότι είναι μια λέσχη προβληματισμού. Ας πούμε, βρισκόμαστε να συζητάμε. Έτσι, όπως είναι μια λέσχη, θα έλεγα προβληματικών. Αλλά είπες ότι είναι λέσχη προβληματισμού, το κρατάω. Εγώ θα έλεγα τα προσέθετα και τώρα. Οι ερμηνείες έναν στον καθένα, ναι. Όχι, τώρα έτσι όπως εξελίσσεται το ζήτημα, δεν θα έλεγα ότι είναι μια λέσχη προβληματισμού. Θα έλεγα ότι είναι μια λέσχη ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πάνε να λύσουν εκεί μέσα προβλήματα τα οποία δεν έλυσαν τον αυτόν τον καιρό. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι τελικά τα κόμματα είναι καλό να βλέπουμε και να λέμε πώς δημιουργούνται και ποιες είναι οι συγκυρίες, γιατί λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε κάτω από κάποιες πολιτικές συγκυρίες. Το θέμα είναι και πώς διαχειρίζονται το πώς κλείνει ο ιστορικός τους κύκλος. Αποδεχόμενη την ήττα. Νομίζω ο Σταύρος περιέγραψε, μάλλον η Μαρίνα, την έννοια της συγκολητικής ουσίας που παραδοσιακά λέμε ότι η εξουσία δεν έχει αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι τελικά αποδεικνύεται ότι η συγκολητική ουσία ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ούτε καν εξουσία. Ο κύριος Τσίπρας κατάφερε τελικά όλο αυτό το μόρφωμα. Θυμόμαστε τα παλαιότερα χρόνια και πριν το 1993, όπου για το συνασπισμό υπήρχε μια. Το συνασπισμό που είναι ο πρόγονος του πολιτικά του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Ήταν πολύ διαβασμένοι άνθρωποι με την κουλτούρα του, αλλά που ο καθένας ήταν όλοι στρατηγοί χωρίς στρατό. Ήταν όλοι οι οποίοι διεκδικούσαν αξιώματα χωρίς να υπάρχει η κοινωνία στην οποία απευθύνονται. Και θυμόμαστε ότι πόσο θνησιγενής ήταν εκείνο το κόμμα που πάσχει να μπει στη Βουλή στο 2,5-2,75-3-3 κάτι. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, κόλλησε αυτό ως γέννημα της κρίσης και των μνημονίων. Ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε καν να δεν κατανόησε, νομίζω, το μήνυμα των εκλογών που έχασε το 19, που κρατήθηκε το 19, με ένα θηριώδες 30% για κόμμα αντιπολίτευση, δηλαδή. Και όλο αυτό τελικά άρχισε να αυτοδιαλύεται. Και σήμερα φυσικά δεν υπάρχει, νομίζω, καν η προοπτική. Γιατί εμείς το λέμε και στο κομμάτι της επικοινωνίας ότι πάντα η ελπίδα επικρατεί του φόβου, ακόμη και αν είναι φρούδα. Αλλά εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει προσδοκία ότι θα συμβεί κάτι. Να. Είναι αυτό το οποίο λέγανε κάποτε και απαξιωτικά για τον χώρο το συγκεκριμένο, ότι στο τέλος έχουν μείνει δύο αριστεροί, μένει ένας και αυτό τσακώνεται με τον εαυτό του και τελειώνει και αυτός. Ναι. Για να περάσω στον Διονύση, επειδή είπες ότι η συγκολητική ουσία είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, θεωρείς ότι ακόμα και όταν διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα, όπως το περιγράψαμε, είτε με την μορφή της χημείας και των στοιχείων τα οποία μπαίνουν φίγδιν σε έναν σωλήνα, μπορεί ο κύριος Τσίπρας ή ένας αντίστοιχος από τον κύριο Τσίπρα να μπορέσει να συνενώσει πάλι όλους αυτούς και να δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος ή ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα διεκδικεί όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει τώρα διαλυθεί στα έξω, αν συμμετέθει. Έχει αποδειχθεί, νομίζω, και στην πολιτική στρατηγική ότι αν καταφέρεις μία φορά να βρεις τα κουμπιά της κοινωνίας για να σε ψηφίσουν, δυνητικά η συγκυρία σε ευνοείς, μπορεί να το ξανακάνεις. Και έχουμε δει και στο παρελθόν άλλα πολύ μεγαλύτερα βεβαίως πολιτικά μεγέθη να επιστρέφουν. Ο Ανδρέας Παπανδρέας, το 1993, που είχαμε σαν στα γενέθλιά σου την επέτειο της νίκης του, όπου επέστρεψε το Πασόκ, με θηριώδη όμως ποσοστά, έτσι. Συνέπεσε ακριβώς. Δίνει με άλλες διαστάσεις. Γιατί Παπανδρέου όμως ήταν μια πρωτοφανής περίπτωση πολιτικού και θετικά όμως, διότι έτσι κατανόησε την κοινωνία στην οποία ήθελε να εκφράσει, την εξέφρασε. Ναι, βέβαια και άλλο πολιτικό μέγεθος. Είμαστε μισή αιώνα μετά και συζητάμε ακόμη για τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, για το τι και σαν πολιτική κληρονομία έχει αφήσει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει επιστρέψει. Πιο μεγάλο κενό μέχρι. Βέβαια, πιάνουμε. Όχι, υπάρχει μια ουσιώδη διαφορά. Τεράστια για αυτό. Κοινωνία, όχι στα στελέχη. Ναι. Και εδώ τα στελέχη έχουν σφαχτεί, για να το πούμε απλά. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Και να δώσω το λόγο λίγο στον Διονύση. Ναι. Το Πασόκ εκείνης της εποχής ήταν κόμμα. Και ήταν κόμμα το οποίο στην ήττα του είχε ποσοστά τα οποία σήμερα τα κόμματα ζηλεύουν. Ακριβώς. Δεν τα βλέπουν τα κυβερνητικά κόμματα σήμερα. Ναι. Επίσης, ήταν κόμμα με όλη τη σημασία της λέξης, υπό την έννοια ότι είχε πανίσχυρους κομματικούς μηχανισμούς, αλήθεια είχε πανίσχυρες δομές και ήλεγχε ή απευθυνόταν, εν πάση περιπτώσει, σε τεράστια συγκροτημένα κομμάτια της κοινωνίας. Το φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επαναληφθεί. Η πιθανότητα να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 6,5% πρόθεση ψήφου, νομίζω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο δεν ανάγεται στην επόμενη διετία ή τριετία, αλλά σε κάτι πολύ μακρύτερο και μόνο εφόσον αυτοκτονήσει το Πασόκ. Ναι, το οποίο βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση και θα περάσουμε και γενικότερα στο Πασόκ. Επειδή αναφέρεσαι στο Πασόκ, με τις πρόσφατες εκλογές της εσωκομματικής του Πασόκ, απέδειξε το Πασόκ ότι έκανε υποδειγματικές εσωκομματικές εκλογές και δεν πήγε, αν θέλεις, στην κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ
οι οποίοι δεν ξέρουν ποιο πρόεδρο. Παρότι και εκεί οι αντιθέσει είναι πάρα πολύ ισχυρέ. Είναι πολύ μεγάλε και πολύ ισχυρέ και οι βολέ και τα πυρά εκατέρωθεν είναι πάρα πολλά και είναι και λογικό αν θέλει. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο θεωρώ ότι και οι σύγχρονοι συγγραφεί πολιτική ιστορία νομίζω ότι σαν το παράδειγμα θα ήθελα να δω τι θα γράφανε εκτό συνόρων εννοώ, γιατί πραγματικά δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Μάλλον ένα σχόλιο για να περάσω στην κουβέντα. Λάγη με την αρχή του Διονύση, για να το κλείσω αυτό που με ρώτησε. Νομίζω ότι η προοπτική επιστροφή σε πανόδου με κάποιον τρόπο του κυρίου Τσίπρα δυσκολεύει πάρα πολύ, ακόμη και αν το είχε στο μυαλό του, όσο ο χώρο αυτό διαλύεται. Διότι έχει και ο ίδιο βαριέ ευθύνε. Έτσι, τον κύριο Κασελάκη, ό,τι και να λέει ο κύριο Κασελάκη, που έλεγε δεν είμαι φύτευτο, ο κύριο Τσίπρα τον φύτεψε. Προφανώ. Και όταν είδε ότι προφανώ. Το μόνο που δεν μπορώ. Να πάρει αποστάσει και έχει γίνει όλο αυτό. Ξέρεις τι, απλά μου θα παραμείνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί προφανώ δεν ήμασταν πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Το γεγονό ότι ο κύριο Τσίπρα, βλέποντα ότι τον φύτεψε, δεν ήξερε ποια θα είναι η πορεία και τι ακριβώ είναι αυτό το οποίο βάζει μέσα στο. Στην καρδιά του κόμματος, το οποίο ο ίδιος δημιούργησε ως συγκολητική ταινία. Δηλαδή, αυτό ουσία. Γιατί εκεί εγώ έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, κύριε Μποτώνη, Διονύση. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις όλων των συναδέλφων. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι και το έχω ψάξει λίγο έτσι με τις θυματικές εταιρείες. Δεν έχουν χάσει τον ύπνο τους υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να βρουν ένα αποτέλεσμα για να ποντάρουν όσοι θέλουν. Τη μία μέρα σένει το εξώδικο, την άλλη μέρα το παίρνει. Τη μία μέρα είναι υποψήφιος, την άλλη μέρα δεν είναι. Έχουν τρελαθεί άνθρωποι, δεν έχουν χάσει τον ύπνο τους. Αυτό θα το λύσουν πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα είναι ένα δύσκολο παζλ για δυνατούς λίτες και δεν ξέρω αν μπορεί να το λύσουν. Ακούστηκε αυτό και είναι έτσι αλήθεια από όλους σχεδόν ότι. Πραγματικά δεν έχουν συμβεί αυτά τα τελευταία 50 χρόνια σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα για 5 χρόνια, για 5 ολόκληρα χρόνια, μην το ξέραμε αυτό, κυβερνητικό κόμμα, να διαλύεται στα εξώσυνα τέθη. Είναι πολύ δύσκολες ώρες. Οι 87 αυτή τη στιγμή οδηγούν τις εξελίξεις. Οδηγούν τις εξελίξεις πάνω σε τοίχο. Γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα το οποίο θα είναι εύκολο. Θα είναι οδυνηρό. Θα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο. Θα αλλάξει τα πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή παρακολουθώ και τις εξελίξεις στη Βουλή, δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει θεσμικό ρόλο. Δεν έρχονται οι βουλευτές, γιατί δεν έχουν και διάθεση ψυχικά. Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Δεν μπορούν να παλέψουν τι να πούνε, σε ποιο από τους τομείς που έχει η ελληνική κοινωνία και θέλει βοήθεια και θέλει πολιτικές τέτοιες, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τις δύσκολες πλευρές όλης αυτής της ταλαιπωρίας που ζουν οι Έλληνες πολίτες, μία σειρά πραγμάτων, η ακρίβεια, τα θέματα ενέργειας και τόσα άλλα θέματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Με θεσμικό ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ψάχνεται πραγματικά και ψάχνονται μεμονωμένα οι βουλευτές του για να δώσουν ένα αποτύπωμα της καθημερινότητας της πολιτικής, αλλά και επίσης να δούνε πού θα πάει, πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Δεν είναι εύκολη η όλη διαδικασία και πιστεύω ότι αυτό το κόμμα που κυβέρνησε και τη χώρα έφτασε σε σημεία τώρα να γίνει ένα μικρό και ασήμαντο κόμμα. Ναι. Και δεν είναι το κακό ότι γίνεται ένα μικρό και ασήμαντο κόμμα. Είναι το γεγονός ότι συμπαρασύρει, όπως πολύ σωστά είπε και η Μαρίνα, έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο και ιδεολογικό χώρο, γιατί με την σφραγίδα και αν θέλεις και με την ιδεολογία της αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ συστήθηκε στον κόσμο. Και όλο αυτό θεωρώ ότι αυτούς που πραγματικά πολέμησαν για την αριστερά ή εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν να έχουν αυτή την ιδεολογία, νομίζω ότι όχι απλά τους πληγώνει βαθιά, αλλά σε λίγο θα φτάσουν οι άνθρωποι οι ίδιοι να ντρέπονται για αυτό το οποίο υποστηρίζουν ή το οποίο υπήρχαν, βλέποντας όλο αυτό. Γιατί αυτό είναι πραγματικά ένας βιασός, ένα μπλούκινγκ. Δηλαδή, ανοίγεις την τηλεόραση και δεν ξέρεις, ακόμα και εμείς οι ίδιοι που το παρακολουθούμε πιο στενά, πολύ περισσότερο από τον κόσμο, που θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και γυρνάει και την πλάτη του. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Δηλαδή, αύριο το πρωί, δεν ξέρεις, μάλλον το μεσημέρι, αν σου έβαζα να βάλεις στοίχημα, φαντάζομαι δεν θα έπαιζες κάτι. Όχι. Έτσι, μπράβο για να σου ζήσεις και τα λεφτά σου, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές. Προς αποφυγή. Ναι. Εξάλλου, δεν φταίμε εμείς που συζητάμε εδώ απόψε όλο το θέμα. Φταίνε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του, έτσι. Μα προφανώς, Διονύση μου, δεν θα μπορούσαμε εμείς. Πάει να πει τι λένε τα κακά λόγια για μας και γιατί οδεύουμε έτσι. Εμείς θέλουμε να επιβιώσουμε πολιτικά και τα λοιπά. Δεν βοηθάει. Προφανώς. Οι ίδιοι δεν το θέλουν. Καλά, προφανώς. Θα είχε σβήσει το θέμα ΣΥΡΙΖΑ από την σκαλέτα, όπως λέμε, ή εν πάση περιπτώσει από τα δημοσιογραφικά γραφεία, αν οι ίδιοι με τις κινήσεις τους, με τις δηλώσεις τους και τις τοποθετήσεις τους δεν κάνουν όλα αυτά που κάνουν τώρα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι εμείς όσο και καλή διάθεση να έχουμε να εφευρίσκουμε πράγματα, αυτοί μας ξεπερνάνε τις περισσότερες φορές. Υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν η ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν είχε φύγει τότε,
Καλά, και για αυτούς τώρα δεν έχω να πω και πάρα πολλά, βρε Μαρίνα μου, γιατί πραγματικά αυτό που λένε μετρήθηκαν και... Ναι, αλλά ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε λογικό ήταν. Αν είχε μείνει μέσα, τι θα γινόταν, δηλαδή μέσα... Προφανώς θα μαλώναν ακόμα περισσότερο. Η Μαρίνα, με συγχωρείς, έχει δίκιο σε αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου ισχύει η ιστορική ρίση του Ευάγγελου Αβέροφ για το Μαντρί. Ναι. Γι' αυτό πέναντι σχηματοδότης ο κ. Κασελάκης θέλει τη σφραγίδα. Αλλιώς έχεις κερδίσει χρόνο επικοινωνίας με την κοινωνία το να εμφανίσεις ως συντεταγμένο κόμμα. Λοιπόν, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, οι νεότερες γενιές είχαν μείνει, ενδεχομένως τώρα τα πράγματα ήταν και λίγο διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά καλύτερα. Συμμαχίες με αυτή την έννοια και ίσως λίγο πιο γρήγορα να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα προς την κατεύθυνση του να αλλάξει ξανά πιθανότατα η ηγεσία με αυτή την. Το δίκαιο το δικό σας από την άλλη είναι ότι βεβαίως. Δεν ξέρω, έτσι είναι πολύ ανοιχτό γιατί όπως είπες Μαρία. Όπως είπες Μαρία, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Έτσι. Καλά, προφανώς. Ναι. Ναι. Πιθανότητα να υπήρχε και λίγο περισσότερη πολιτική στο μείγμα που είπε πριν και ο Σάββατος, δεν υπάρχει καθόλου πολιτική. Με αυτά τα στελέχη, ισχύει αυτό που είπε ο Μάνος σίγουρα και ιστορικά έχει αποδειχθεί. Αν και έχουμε και παραδείγματα, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλος π.χ. που έφυγε από το Μαντρί και δοξάστηκε, ας πούμε. Αλλά όχι όμως κομματικά έτσι. Η Διανά τότε μπήκε οριακά στην Βουλή των 89 και ήταν μόνο σαν πρόεδρος Δημοκρατίας. Όντως, εδώ έχουμε ολόκληρα στελέχη, ήταν μια κανονική διάσπαση. Αλλά μπορεί στη μακρά διάρκεια να αποδειχθεί και μια κίνηση αξιοπρέπειας αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να μην του βγει και κοινοβουλευτικά. Αυτό σίγουρα. Έχουν διαφυλάξει μια αξιοπρέπεια από όλο αυτό το πράγμα φεύγοντας. Αν μέναν όμως, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πάλι υποθετικό αυτό. Βέβαια, εάν έμεναν, ενδεχομένως να μπαίνανε και αυτοί μέσα στον πειρασμό, αν θέλεις, του να. Δεν θέλω να πω το ρήμα, το καταλαβαίνουμε όλοι, να ανταλλάσσουν ύβρις χαρακτηρισμούς και ενδεχομένως μία συμπεριφορά την οποία δεν είχαν δείξει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πραγματικά μπορεί και όλη αυτή η κατάσταση που ζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς τώρα, να υπήρχε, αλλά να τροφοδοτείται και από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει ενδεχομένως με τον κύριο πρωταγωνιστή, τον Στέφανο Κασελάκη. Γιατί αν είναι και αυτός, όπως είπε η Γεωργία Σαδανάπουλου, τους εξωθεί, δηλαδή εκεί που είναι που λες ότι εντάξει, τα πράγματα λίγο πάνε να εξομαλυνθούν, έρχεται και πετάει το σπίρτο και τον μπουρλότο και ανάβει όλη η κατάσταση. Η Γεωργία το είπε πάρα πολύ ωραία. Το έχει μελετήσει πάρα πολύ. Η Γεωργία προφανώς έχει κόψει εκεί ώρες ατελείωτες. Ναι. Τι ώρες, τέλος πάντων, όλοι οι ρεπόρτερ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είναι οι άνθρωποι μου, είναι αυτοί που, τέλος πάντων, το συμπαρίζονται περισσότερο από τον καθένα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η αριστερά, επειδή ακριβώς, στη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν, ένα μεγάλο χωνευτήρι πάρα πολλών και πάρα πολύ διαφορετικών αριστερών οντοτήτων, μικροοντοτήτων, απόψεων, αντιλήψεων κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές πριν γίνει η κυβέρνηση και αφού του έγινε. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ένα σχήμα ευκαιρίας. Δεν είχε πολύ, δεν είχε, πώς το πω, μια μπετοναρισμένη ιδεολογική ταυτότητα, ένα το κρατούμενο. Αρκεί να θυμηθούμε ότι πήρε την εξουσία όταν το 1/3 των στελεχών του ήταν πίστευαν στη δραχμή. Έτσι είναι. Έτσι. Έφυγαν και ήταν εντυπωσιακό το ότι έφυγε το 1/3 των στελεχών και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ακριβώς το ίδιο ποσοστό στις εκλογές, νομίζω μειωμένο κατά περίπου μία μονάδα. Ελάχιστα. Και αυτή ήταν μόλις η δεύτερη διάσπαση. Υπήρχε και η διάσπαση του κ. Κουβέλη. Ακριβώς, νωρίτερα. Όπου είχε φύγει η ανανεωτική αριστερά, η οποία πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται στα εξών συνετέθη, διότι συνετέθη από πάρα πολλά εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να. Τα οποία ήταν αδύνατον να έχουν σε βάθος χρόνου συνοχή. Πολύ σωστά είπε ο Μάνος, η συγκολητική ουσία ήταν όντως ο Τσίπρας. Απλά ο Τσίπρας δεν είναι ότι δεν κατάλαβε γιατί έχασε. Το μεγάλο του πρόβλημα δεν κατάλαβε γιατί κέρδισε. Εάν είχε καταλάβει γιατί κέρδισε, θα είχε καταλάβει ποιο ήταν το αίτημα. Ποιο ήταν το αίτημα της κοινωνίας το οποίο απευθύνθηκε σε ένα τέτοιο σχήμα και του είπε να με κυβερνήσεις. Υπήρχαν αιτήματα εκεί. Δεν τα κατάλαβε. Δεν τα αξιολόγησε και επειδή ακριβώς δεν τα αξιολόγησε, του ήταν αδύνατο να κάνει αυτοκριτική μετά την ήττα. Ναι, και για να μην ξεχάσουμε και το ιστορικό, εάν θέλεις, που δεν έχει νομίζω για μένα προηγούμενο, στο δημοψήφισμα, όπου εν μία νυχτή ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας άλλαξε το ναι, το όχι σε ναι. Μα δηλαδή, αυτό που παρέλαβε ο Κασελάκης ήταν αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, μην ξεχνάμε το τι έχει γίνει, γιατί ναι. Του αναγνωρίζουμε τον κύριο Τσίπρα αυτό το οποίο λέει ο Μάνος, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
Και τι ακριβώς έχει γίνει. Πήρε την αποθέωση του τακτικισμού. Γι' αυτό τιμωρήθηκε από την ελληνική κοινωνία. Προφανώς. Απλά νομίζω ότι με τον κύριο Τσίπρα και με τα αντικά του δεν υπήρχε αυτό που ζούμε σήμερα που είναι σκέτο. Σήμερα είναι όχι μόνο Στέφανο σκέτο που λέει, είναι γενικά ΣΥΡΙΖΑ σκέτο. Ναι, αριστερά σκέτο. Γιατί ο Τσίπρα ήταν μια οντότητα. Έτσι. Λες, κρίνουμε τώρα διαφορετικά. Είχαν άπειροι άνθρωποι 1 εκατομμύριο λόγους να τον σέβονται. Ναι. Εκεί λοιπόν εμένα είναι το μεγάλο μου ερωτηματικό. Θα κλείσω τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να κλείσει ο ίδιος, να αποφασίσει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει τον δικό του ιστορικό κύκλο, πολιτικό τουλάχιστον, εννοώ για την ιστορία των πραγμάτων, για να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημά μου, το οποίο διατυπώθηκε μέσω της σκέψης του Μάνου, είναι πώς δεν κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο και φύτευσε μέσα σε αυτό το οποίο ο ίδιος δημιούργησε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, επειδή ακριβώς είμαστε. Πριν από την μεγάλη εκλογική, την δεύτερη εκλογική βραδιά της Κυριακής, όπου πραγματικά θα αναδειχθεί ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγή, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα, των δύο πλέον μαχητών, αυτό που... Δύο φιναλίστ. Τον δύο ιδέες. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Των δύο μονομάχων θα έλεγα καλύτερα λοιπόν. Οπότε πάμε να δούμε τι υπόθηκε για να μπορέσουμε να δώσουμε τον λόγο μετά και να συζητήσουμε για το τι τελικά θα κρίνει το αποτέλεσμα. Γιατί πολλοί λένε ότι συμμετοχή ή μη συμμετοχή, ποιοι θα πάνε τελικά από την πλευρά αυτών οι οποίοι δεν είναι πλέον στην κούρσα και αν αυτοί θα είναι που θα διαμορφώσουν το αποτέλεσμα. Αγωνιστήκαμε να πάνε εκεί τα πράγματα και δεν πήγανε με τον αυτόματο πιλότο όπως κάποιοι θέλουν να υπονοούν. Η άνοδος μας θα είναι πολύ γρηγορότερη γιατί. Διότι σιγά και σταθερά καταφέραμε να αποδείξουμε ότι πια ξανά είμαστε εμείς η δύναμη της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια ξεκάθαρη επιλογή προοδευτικής διακυβέρνησης. Και οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι ακριβώς ότι ήταν κλειστό και φοβικό, πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε. Γι' αυτό και λέω ότι το αίτημα της αλλαγής, που βεβαίως σημαίνει αλλαγή ηγεσίας, είναι πανίσχυρο. Το ΠΑΣΟΚ πια είναι σε μια νέα πορεία, αυτό το σε μια νέα εποχή, και αυτό είναι μια κατάκτηση με αγώνες και προσπάθεια. Ναι. Και νομίζω ότι και αυτό μετήμησαν οι ψηφοφόροι μας την προηγούμενη Κυριακή. Στο δικό μου μοντέλο διακυβέρνησης, η πρότασή μου είναι ότι το ενός εδρός αρχή τελείωσε. Και το εμείς κάνει τη διαφορά. Εάν μετιμήσει ξανά ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή αυτή. Και γι' αυτό ζητώ μια μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας. Να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τα όρια της παράταξης να καλύψουν τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Η ενότητα δεν σημαίνει διαγραφές που ακούσαμε, ούτε χαρακτηρισμοί όπως τυχοδιώκτες, αλαζόνες, πρίγκιπες, φευγάτη. Και θέλω να πω ότι αυτά την επόμενη μέρα, σε ό,τι με αφορά, όποιο, από όποιο μετερίζει, είτε πλειοψηφικό είτε μειοψηφικό, σε ό,τι με αφορά δεν θα τα επιτρέψουμε. Λοιπόν, δύο επισημάνσεις για να δώσω το λόγο σε εσάς, ότι όντως βρισκόμαστε στην ενδεχομένως τελευταία ιστορική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ για να γίνει ο πόλος αυτός απέναντι από την Νέα Δημοκρατία. Αλλά η δική μου επισήμανση είναι ότι τελικά για το ποιο ρόλο θα έχει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα θα φανεί από το ποιος τελικά θα είναι ο νικητής το βράδυ των εκλογών. Γιατί νομίζω ότι άλλοι θα είναι... Άλλος θα είναι ο πολιτικός προσανατολισμός του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη και άλλος με τον κύριο Δούκα. Τουλάχιστον με αυτά τα οποία έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Και ο λόγος εσάς να ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε, από τον κύριο Παπούλια, ο οποίος είπε και αυτά με τα χημικά στοιχεία, έχουμε κάτι να πούμε και για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έτσι δεν είναι, κύριε Παπούλια, δεν είναι τελείως διαφορετική εικόνα και ο πολιτικός προσανατολισμός που θα υπάρχει την επομένη, δηλαδή τη Δευτέρα, αν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ επιλέξουν τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα αντιστοίχως. Πάμε σε πιο συντεταγμένες τώρα επιστημονικές διεργασίες, πιο ασφαλείς. Ναι. Τουλάχιστον σε πιο σίγουρα πράγματα και σε πιο αξιοπρεπώς δομημένα. Και χωρίς πολλούς κινδύνους. Χωρίς να το ότι θα μας ξημερώσει πραγματικά. Ναι. Το αποτελέσματος. Θεωρώ πάρα πολύ σωστή την παρατήρησή σας ότι το μεγάλο στοίχημα πια, εγώ θα έλεγα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κυριακής, είναι η επόμενη μέρα, είναι η Δευτέρα. Και είναι πώς όλη αυτή η διαδικασία με τον τρόπο που εξελίχθηκε, με την κορύφωσή της την πρώτη Κυριακή, τις κληρονομιές τις οποίες έχει κομίσει και στην συγκεκριμένη παράταξη αλλά και στο πολιτικό σύστημα συνολικά, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και να δώσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην πορεία του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, η οποία βλέπουμε όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, δεν μπορεί να είναι άλλη από τη δόμηση του άλλου πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι ως πάντων στην κυβέρνηση. Ναι.
Υπάρχει τεράστια ανάγκη, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής από αυτό. Όλες οι ενέργειες, όλες οι κινήσεις. Θεωρώ ότι τουλάχιστον το στίχημα της ενότητας κατακτήθηκε από την ίδια τη διαδικασία και παρατηρούσαμε ότι και η ίδια η βάση φάνηκε αυτό ακόμα και στα αποτελέσματα, που ήταν αρκετά μοιρασμένα με το χαρακτηριστικό αυτό που παρατηρούνταν από την αρχή της κυριαρχίας της υπάρχουσας ηγεσίας. Η ίδια η βάση δεν άφηνε να ξεφύγουν τα πράγματα. Η ίδια η βάση έδωσε ένα στίγμα πολιτικού πολιτισμού, συνεννόησης, αυτού του χαρακτήρα τέλος πάντων που είχε όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Και πιστεύω ότι το ίδιο αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής θεμελιώνει και την ενότητα και θα είναι στα χέρια είτε της αναβαπτισμένης και ενισχυμένης ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό, είτε μιας άλλης πιθανής καινούργιας ηγεσίας του κυρίου Δούκα, να αξιοποιηθεί αυτή η κληρονομιά και επιτέλους να δημιουργηθεί ο αναγκαίος άλλος πόλος στο πολιτικό σύστημα. Διονύση, επειδή ακριβώς την πρώτη Κυριακή είχαμε ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στις κάλπες, θεωρείς ότι... πάντοτε η ιστορία λέει ότι στις δεύτερες κάλπες πηγαίνει λιγότερος κόσμος. Θεωρείς ότι θα είναι πολύ λιγότερος αυτός ο κόσμος και ότι αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει προς μία ή την άλλη πλευρά το αποτέλεσμα, ενώ επιλογής προσώπου φυσικά? Καταρχάς να πούμε ότι πάντα, όπως και εσύ είπες σωστά, δεν έχουμε τον ίδιο αριθμό την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Μεγάλο το νούμερο της πρώτης Κυριακής. Θέλουν στη Χαρελάου Τρικούπη να είναι μεγάλο και στην δεύτερη Κυριακή. Όταν λέμε μεγάλο, πάνω από 200.000. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, περίπου το 30% στη δεύτερη Κυριακή κάθεται στον καναπέ. Δεν πάει. Θεωρεί ότι έβγαλε την υποχρέωσή του, σε εισαγωγικά, την πολιτική υποχρέωσή του, και δεν θεωρεί, αφού δεν είναι και ο δικός του ενδεχομένως. Ακριβώς. Θύμωσε ενδεχομένως με το ότι δεν είδε τον δικό του να είναι. Έτσι. Ναι, συμβαίνει αυτό. Και θυμωμένα πάμε να ψηφίσουμε. Ανθρώπινα μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό τον συλλογισμό και ισχύει κιόλας και αριθμητικά με την έννοια της συμμετοχής της παρουσίας των ψηφοφόρων. Τώρα, από εκεί και πέρα, η φανέλα του Πασόκ είναι βαριά. Για να πάμε και λίγο στα αθλητικά. Άρα ξέρουν και οι δύο μονομάχοι, Ανδρουλάκης και Δούκας, ότι το Πασόκ ίσως έχει την τελευταία ευκαιρία να ανακάμψει και να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταρχήν, γιατί όπως είπα και προηγούμενα, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί πλέον να κρατήσει αυτό το θεσμικό ρόλο. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κινήθηκε σε μια πορεία περισσότερο κομματική, η βάση είναι γνωστή για τον ίδιο, από φοιτητής ακόμα γνωρίζει πολύ καλά την κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δούκας δεν είχε αυτό που λέμε γνώση με την έννοια την κομματική, απευθύνθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν 302.000 οι ψηφοφόροι και όσοι ήταν εκεί την περασμένη Κυριακή. Θα γίνει μια μάχη, θα έλεγα, σκληρή. Οι δημοσκόποι λένε ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα, θα μείνουν όσο έχουν, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ποσοστό που έχει αυξημένο φυσικά, γιατί είναι δύο οι υποψήφοι. Ενώ υπάρχουν και η άλλη πλευρά που λέει ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή, πάντα προς το συμφέρον του ΠΑΣΟΚ. Υπό την έννοια πάντα και από τον αστερίσκο ότι η ενότητα είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάνε στην Χαρελάου Τρικούπη. Η Δευτέρα θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά η Δευτέρα θα είναι ενωμένοι όλοι. Και οι 6 και οι 16 και οι 46. Έτσι όπως μας έλεγε ιστορικός τέλεχος. Αυτό τουλάχιστον λες ότι έχει τονιστεί από όλες τις πλευρές και τουλάχιστον έχει διατηρηθεί και από τους 6, όταν τουλάχιστον διεκδικούσαν και οι 6 στην πρώτη Κυριακή, έτσι, την αρχική κόμμα. Αν δεις τις συνεντεύξεις όλο αυτό το διάστημα, το πολύμινο διάστημα που είχε ανακοινωθεί και οι υποψήφοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν υπήρχαν και δεν έγινε αυτό χτυπήματα κάτω από τη μέση. Που κάποιες φορές σε άλλες ηγεσίες, αλλαγή ηγεσιών σε άλλα κόμματα, υπήρξε και μάλιστα είναι πολύ έντονη. Ναι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέπουμε τώρα, εν μέρη, δεν υπήρχαν τέτοια χτυπήματα και υπήρχε ένας σεβασμός και ένας πολιτικός πολιτισμός, ο οποίος πραγματικά συζητείται και αναφέρεται και από άλλους, παρότι δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Σταυρό, πάντως, παρά το γεγονός ότι είδαμε και τους 4 οι οποίοι έμειναν εκτός του δεύτερου γύρου να λένε ότι εμείς δεν θα πούμε ότι, ξέρεις, να πει ο Σταύρος
ψηφίστε τη Μαρίνα και ο Γιώργος να πει ότι ψηφίστε το Μάνο. Θεωρώ. Φίλος μου ο Γιώργος. Καλά, όταν δεν διεκδικήσετε και εσείς αρχικές κομμάτων, να δούμε πώς θα συμπεριφερθείτε. Εκεί θα φανεί, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν περνά από το μυαλό είτε των ψηφοφόρων, είτε καλά των εμάς των δημοσιογράφων, ναι, αλλά θα πεις ότι εμείς είμαστε και διαστραμμένα μυαλά. Αλλά και των ιδίων των. Δεν μας έκανες υποψήφιους αρχηγούς. Εδώ σας έβγαλα να μονομαχήσετε εσύ με τον Γιώργο τον Παππού, γιατί θα κολλήσουμε. Debate, λοιπόν, είσαι για debate. Το οποίο και δεν έγινε. Μεγάλο θέμα και αυτό για το debate που δεν έγινε. Δεν νομίζω πάντως ότι κάποιοι από τους τέσσερις οι οποίοι έμειναν εκτός ήταν από αυτούς οι οποίοι πρώτοι πολέμησαν μέσα σε εισαγωγικά τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή και η κυρία Γιανακοπούλου και ο κύριος Κατρίνης κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής, ας πούμε, αν θέλεις, θητείας, ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι σε κορυφαία νομοσχέδια, εν πάση περιπτώσει σε ζητήματα τα οποία αφορούσαν την πολιτική και τη στρατηγική του Πασόκ, ήταν που διαφωνούσαν με τον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται εκεί. Ναι, μένω ότι ξεκάθαρα και δεν είπαν ότι ξέρεις κάτι πήγαινε υπέρ αυτής της άλλης άποψης, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί οι πολιτικοί συσχετισμοί ή, εν πάση περιπτώσει, οι συμφωνίες να έχουν γίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι, δεν να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Γιανακοπούλου αμφισβήτησε. Μα τώρα το έχεις πάρει το λόγο από τον συμμαθητή σου. Δεν έχω καταλάβει. Ένα και δεύτερον, άφησε να εννοηθεί ότι υποστηρίζει τον άλλο. Είπα και εγώ να πάρω το λόγο. Έτσι, κατάλαβες. Μετά την πρώτη ώρα. Αν συνεχίσει, θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ακριβώς. Μετά την πρώτη ώρα που δεν έχετε βγει. Βλέπω εξώδικα τέτοια. Εξώδικα και ξέρεις. Αυτά ασφαλιστικά μέτρα και μην με πλησιάζεις και τέτοια. Θα τα πάρουμε πίσω. Θα το πάρετε πίσω στην ίστατη στιγμή κι εσείς, αλλά θα συνεχίσετε να υπογράφετε ως πρόεδροι de jure και de facto. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν και εκεί κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί όντως να υπάρχει ένα πολιτικό πολιτισμός, να μην υπήρχαν τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, αλλά ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι να υπήρχαν άλλου είδους είτε συμφωνίες, είτε αν θέλεις. Αντιθέσεις. Αντιθέσεις. Εκεί σταματώ. Σταματώ. Έτσι. Πρακτικά είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που αφισβητεί τον Ανδρουλάκης και από τη στιγμή που δημιουργείται μια ευκαιρία, όλοι τρέχουν να πάρουν το κομμάτι τους. Ναι. Ενδεχομένως να πάρουν και την ίδια την εξουσία του κόμματος. Ωστόσο, μιλάμε για δεύτερο γύρο. Οπότε θα πρέπει να δούμε λίγο πώς έχουν τοποθετηθεί. Δηλαδή, η κυρία Γιανακοπούλου ξέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι αντίον του Ανδρουλάκη. Δεν συζητιέται, το έχει δείξει με όλους τους τρόπους. Ο Κατρίνης, προφανώς πολύ κριτικός στον Ανδρουλάκη, έχει αποφύγει και θα το τηρήσει μέχρι τελευταία στιγμή να πάρει οποιαδήποτε θέση. Ο κύριος Γερουλάνος έχει βάλει έναν όρο εξ αρχής, ο οποίος λέει θέλω να έχω βουλευτή για πρόεδρο και επίσης δεν μπορεί ο Δήμος και το Πασόκ να συνδικούνται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχει πει πριν. Στο δεύτερο γύρο προφανώς προτιμά να μην πει πολλά πράγματα όμως. Ναι, γιατί θα δείξει. Από την άλλη μεριά έχετε την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία θεωρεί το Δούκα περίπου ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν υποτεθεί σε ένα εργασία ότι οι δύο υποψήφοι που συγκέντρωσαν το μεγάλο ποσό, ένα τεράστιο 40% οι δυο τους. Βέβαια. Μπορούσαν να ελέγξουν τους ψηφοφόρους, δεν λέω θα προτιμούσαν Ανδρουλάκη, λέω δεν θα προτιμούσαν Δούκα. Το ερώτημα ωστόσο είναι, τους ελέγχουν? Γιατί το είπε και ο κύριος Γερουλάνος ότι δεν είμαστε στις εποχές που λέγανε, εδώ στις οικογένειες δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Ο ίδιος ο Γερουλάνος λοιπόν ξέρει ότι δεν ελέγχονται όλα αυτά. Νομίζω ότι και αυτή η πολιτικό σορθή και τυπικά σωστή στάση και του Διαμαντοπούλου και του Γερουλάνου εδράζεται ακριβώς αυτό. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ψηφοφόρους αμπρόβατα. Δεν μπορείς να μην τους σέβεσαι. Επομένως, ο καθένας έχει τις απόψεις του, οι ψηφοφόροι θα δείξουν τις δικές τους. Αυτό που θέλω εγώ να παρατηρήσω είναι το εξής. Δεν θα δούμε μονάχα τι είδους αρχηγό θα έχει το ΠΑΣΟΚ από Δευτέρα. Θα δούμε και τι κόμμα είναι. Με αυτό είπα, ότι θέλω το να πολιτικό προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ της επόμενης ημέρας. Άλλο κεντρό. Υπάρχει ένα DNA. Εκεί, και άλλο κεντρό προς τα. Υπάρχει ένα DNA εσείς, λοιπόν. Κύριε Οικονομίδη, γράψτε αυτά που. Όχι, έχουν ήδη σημειωθεί όλα, εννοείται. Και τις υποθέσεις εργασίας. Είμαι σιωπηλός στην ένδειξη αυτοτιμωρίας μου επειδή διώκουσα. Έτσι, ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν ένα DNA. Το ΠΑΣΟΚ όταν έφτασε στο όριο το να εξαφανιστεί από το πολιτικό σύστημα, συγκρατήθηκε σε ένα 4% όταν το λαϊκό ΠΑΣΟΚ είχε φύγει, όταν το αυριανικό ΠΑΣΟΚ είχε φύγει και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που λέμε πατριωτικό ΠΑΣΟΚ παρομοίως είχε φύγει. Ανασυστάθηκε από το κομμάτι εκείνο το οποίο απέμεινε να προτιμά το Βαγγέλη Βενιζέλου. Να. Επάνω σε αυτή τη μαγιά λοιπόν ήρθαν και προστέθηκαν πρώτον νέοι ψηφοφόροι. Πολλοί σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια
έχουν προσταθεί πάρα πολλοί νέοι ψηφοφόροι. Επίσης υπήρξαν επιστροφές. Διότι ένα κομμάτι των ανθρώπων αυτών δεν πήγε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε και στη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Πρώτος γύρος εκλογών. 40% η κεντροδεξιά. Και δεν τη βάζω εισαγωγικά. Το κέντρο και η κεντροδεξιά παίρνουν 40% στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ο Δούκας, ο οποίος περίμενε μια μεγάλη εισρωή απογοητευμένων ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, ναι, παίρνει 20. Τους οποίους και είχε προσκαλέσει ουσιαστικά. Ακριβώς. Σε όλες του τις συνεντεύξεις ή, εν πάση περιπτώσει, σε όλες του τις ομιλίες. Και δεν είχε ανταγωνιστεί, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Έτσι, είχε κατά ένα, σε ένα βαθμό ανταγωνιστεί τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης ήταν το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Σε όλη αυτή την αναμέτρηση. Και έτσι συστήθηκε και έτσι συντηρήθηκε και έτσι, αν θέλει, πορεύτηκε. Και εδώ ακριβώς λοιπόν έχουμε και λέμε ότι από πού θα έρθει η αποχή. Προφανώς κατά μέγιστο βαθμό όση αποχή έρθει θα έρθει από την κεντροδεξιά. Mm. Θα έρθει από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν τη Διαμαντοπούλου πρόεδρο, δεν τη βλέπουν. Δεν τη βλέπουν και δεν θα πάνε ενδεχομένως να ψηφίσουν. Ναι. Έτσι. Κάποια βεβαίως, κυρία επίσης, Ρίγου. Έχουν ψηφίσει Γερουλάνο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή πράγματι το ΠΑΣΟΚ για να ξαναγίνει δύναμη εξουσίας δεν έχει νόημα να κοιτάζει στα αριστερά του, αλλά στα δεξιά του, διότι εκεί υπάρχουν 750.000 απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν ψηφίσει κάτι άλλο μέχρι στιγμής. Αντίθετα, ό,τι φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτεί κάτι άλλο στη γειτονιά του. Γειτονιά. Μικρό κομμάτι μόνο έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα πρέπει αυτός που θέλει να γίνει πρόεδρος, όσο προλαβαίνει, να επικοινωνήσει ότι, ξέρετε, δεν είμαστε ένα αριστερό κόμμα. Ούτε μπορούμε να είμαστε, διότι δεν θα γίνουμε εξουσία. Είναι πάρα πολύ επιβάλλοντα. Λοιπόν. Και οι δύο αναφέρθηκαν σε διεύρυνση έτσι αμφίπλευρη. Βέβαια, μα και ο Ανδρουλάκης. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πώς θα πάρει κόσμο. Αλλά σίγουρα την επόμενη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα που έλεγε και ο Γιώργος, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ακριβώς αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό που το είπες, κεντροδεξιά ή δεξιά, γιατί δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αγνοήσουν. Όλοι έχουν μιλήσει για ενότητα ήδη από τη Δευτέρα της πρώτης αναμέτρησης. Και αυτό ήταν το δεδομένο. Το ζήτημα είναι να υπάρξει αυτή η μεγάλη συνένεση στην οποία έχουν αναφερθεί και προσπαθώντας να δούμε πώς θα σκεφτεί το εκλογικό σώμα, το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο, έτσι, δηλαδή ποιος θα σηκωθεί, που είναι σημαντικό το ποιος θα σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Και έχει δύο επιλογές. Η μία είναι αυτή που ξεκίνησε αρχικά, δηλαδή αλλαγή, και γι' αυτό ξεκίνησαν. Αλλά ξαφνικά έχεις δύο αντιπάλους για τους οποίους πιθανότατα να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ποιος είναι ο καλύτερος εν τέλει. Δηλαδή να δεις τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτό γιατί δεν έχεις κάτι νέο, έχεις κάτι που δοκιμάστηκε έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω για τον Δήμαρχο αυτή τη στιγμή που ξέρεις ότι έχει αυτή τη διπλή θέση. Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα. Βέβαια ο κύριος Δούκας δεν δοκιμάστηκε για πάρα πολύ. Ναι, αλλά με την κίνηση που έχει κάνει ήταν μια δοκιμασία απέναντι σε αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει οι ψηφοφόροι του, με αυτή την έννοια. Συμφωνώ μαζί σου. Και το έχει αφήσει στην άκρη. Βεβαίως. Άρα υπάρχει μια ένσταση από την πλευρά των ψηφοφόρων τώρα, το λέω. Ναι, όχι απλά. Δηλαδή αυτός που θα σκεφτεί αν θα πρέπει να προχωρήσει την αλλαγή ή αν θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των δύο υποψηφίων. Ναι. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Παππούγια, παρά το γεγονός ότι έχει διεκδικήσει το λόγο ο συνυποψήφιός σας σε ένα μελλοντικό πολιτικό σχηματισμό. Με τη σιωπή του όμως. Με τη σιωπή. Καλά, δια τη σιωπή ξέρεις πόσα πράγματα. Εγκλήματα έχουν γίνει δια τη σιωπή. Οπότε, όχι. Επιτρέπετε, κύριε Οικονομίδη, να δώσουμε το λόγο στην κύριε Παππούγια. Βλέπω μου έχετε δώσει άλλη διάσταση, εννοείται, κύριε. Ωραία. Πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχουμε τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε μαγειοτραβηχτεί ακόμα. Α, μην ήταν η Μαρίνα εδώ να καθάει το καπάκι τη Χίτρα και θα σου. Θα είχαμε μείνει μαλλί με μαλλί, θα είχε μείνει εδώ πέρα. Και είμαστε όλοι ευτυχώς έχουμε. Στην παρούσα σύνθεση τουλάχιστον. Για πείτε. Όσον αφορά το κομμάτι της κατεύθυνσης, ήταν και στην αρχική ερώτηση, αλλά έδωσα βάρος περισσότερο στο θέμα της επανατοποθέτησης στον πολιτικό χώρο, πρώτα ως θεσμική αντιπολίτευση και ακολούθως τώρα να πούμε για το κομμάτι της κατεύθυνσης. Πιστεύω ότι και από την κάλπη των ευρωεκλογών που πιστοποιήθηκε και αριθμητικά η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ πια στον χώρο του κέντρου. Βεβαίως. Με την υπάρχουσα ηγεσία και την υπάρχουσα στρατηγική. Και με βάση τα όσα υπόθηκαν και τις κατευθύνσεις που έδωσαν οι υποψήφοι σε αυτήν την πορεία μέχρι τώρα, πιστεύω ότι η στρατηγική
κυρίως η στόχευση στο κέντρο, με την σοσιαλδημοκρατική θωράκιση όπως την έβαζε ο καθένας και λίγο πολύ τη βάλανε όλοι, δημόσια, παιδεία, υγεία κλπ. Νομίζω ότι σάρωσε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι υποψήφοι που είχαν αυτού του είδους την απόχρωση πήραν συντριπτικά τους περισσότερες ψήφους. Άρα έχει δοθεί το στίγμα την επόμενη μέρα και νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί από εκεί. Και αν θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλο ένα στοιχείο και ενότητας και ποιότητας αυτής της νέας πορείας και όσο δυνατόν περισσότερης απόδοσης του εκλογικού αποτελέσματος, βλέπουμε τώρα της πρώτης Κυριακής, δηλαδή τη συμμετοχή των 300.000. Με αυτό έχουμε να κρίνουμε τώρα. Ναι, πηγαίνουμε με αυτό και νομίζω είναι και ένα σημείο σταθμός. Γιατί το δεύτερο είναι μια άλλη διαδικασία. Είναι η οριστικοποίηση και είναι και μια μονομαχία, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Έχουμε 30.000 καταγεγραμμένους και σίγουρους καινούριους ψηφοφόρους που είναι και σε σχέση με την προηγούμενη φορά και σύμφωνα με κάποιες τεχνικές αναλύσεις δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς πόσο είναι οι νέοι στους υπόλοιπους 270, γιατί κάποιοι μπορεί να επανεγράφηκαν κλπ. Σίγουρα όμως υπάρχει και εκεί ένας αριθμός. Εννοούμε τους 270 για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που ήταν το 2021. Ήταν το 2021, ναι, συγκριτικά. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, εφόσον έχουμε καινούριους και αυτά, τουλάχιστον αυτό το μπετοναρισμένο που θα θέλουν να είναι, φαντάζομαι τουλάχιστον οι 270.000 που ήταν και το 2021, για να πούμε ότι έχουμε μια σταθερή σε επίπεδο ανθρώπων που πηγαίνουν και επιλέγουν για το να ψηφίσουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Αυτές οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Νέα μέλη, πάντως ήταν γύρω στα 150.000. Νέα μέλη. Ναι, αλλά κάποια ήταν και επανεγγραφές, λένε. Ναι, επανεγγραφές. Γιατί... αλλά είναι μικρότερο το ποσοστό από ότι ήταν τα νέα μέλη. Είναι πάνω από 130. Με 150 αυτό που λες που είχαν προηγηθεί. Ναι, πάντως σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι θα γράφτηκαν για πρώτη φορά. Ναι, 30.000. Είναι μεγάλο το νόμο. Είναι μια πολύ κρίσιμη μάζα, γιατί είναι ακριβώς εκεί που θέλει να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να ξαναθεμελιώσει πάλι το ρόλο του στο πολιτικό σύστημα. Είτε από τον λεγόμενο καναπέ παλαιότερων κεντροαριστερών ψηφοφόρων που απήχαν από όσα συνέβησαν από το 2011-12 και μετά στον χώρο, παίρνοντας ως τελευταίο μέτρο τα 3 εκατομμύρια περίπου του 2009 στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, είτε που είχαν φύγει ή είχαν πάει σε άλλα κόμματα. Άρα, μέσα από τη διαχείριση της επόμενης μέρας, κυρίως, δεν θα πούμε των ιτημένων, αυτών που οριακά δεν κατάφεραν να περάσουν στο δεύτερο γύρο και ξέφρασαν τα κυριότερα ρεύματα, από την αξιοποίηση αυτών των προσώπων και των πληθυσμών που εκπροσωπούν ακολούθως από την πρώτη κάλπη, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το πώς θα μπορέσει να πολλαπλασιαστεί αυτό το μήνυμα των ανθρώπων που τόλμησαν και ξαναγύρισαν, πώς θα βρουν χώρο, πώς θα βρουν έκφραση, πώς οι εκπρόσωποι τους θα βρουν ρόλο και χώρο μέσα στην επόμενη μέρα και πώς αυτό μετά θα μπορέσει να είναι η μαγιά, η βάση για να πάμε σε αυτό που είναι επιθυμητό τουλάχιστον στην παράταξη και αναγκαίο, εγώ θα έλεγα συνολικά για τη χώρα, για το πολιτικό σύστημα, να ξαναυπάρξει ένας σοβαρός, στιβαρός, άλλος πόλος στον κοινοβουλευτισμό μας, στη δημοκρατία μας. Μα γιατί τόσο ωραίος χρειάζεται. Αγαπητέ κύριε. Φίλτε τι λοιπόν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε άλλο αντίπαλο, γιατί συμφωνάνε σχετικά με τον Γιώργο Παππού για το τελευταίο διάστημα. Βρείτε κάποιον. Έχω την αίσθηση ότι η λέξη βρείτε κάποιον που βοηθάει και τους δύο. Χρησιμοποιήσει είναι η σοσιαλδημοκρατία και μάλιστα στο κομμάτι της προσέγγισης προς την κοινωνία. Νομίζω ότι η ιστορική εμπειρία μας έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάζει το DNA των στελεχών, αλλά δεν αλλάζει εύκολα το DNA των κοινωνιών. Και έχω την εντύπωση ότι το DNA του Πασόκ είναι κυρίως αντιδεξιό. Αυτό τουλάχιστον έχει εμφυτεύσει στις γενιές που ακολούθησαν Ανδρέας Παπανδρέου. Όποια εκδοχή και αν έχει δεξιά. Η δεξιά του κ. Μητσοτάκη είναι μια πολύ πιο μετριοπαθή, άρα είναι φιλική και προς κάποιον ο οποίος στηρίζει παραδοσιακά ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι επόμενες εκλογές θα κριθούν, ακριβώς αν συνεχιστεί να έχει αυτή τη φθορά η κυβέρνηση, σε επίπεδο κοινωνίας. Επομένως, δύσκολα νομίζω ότι θα ξαναπάμε σε μια επανάληψη της περίοδου 12-15, όπου υπήρχε ένα άλλο διακύβευμα. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, επειδή ήταν μια πολύ πιο πληθωρική προσωπικότητα και έβλεπε μεγάλες αλήθειες, μεγαλύτερες από τα στενά κοινωνικά όρια, κατάλαβε ότι έπρεπε να συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη ώστε να διασωθεί η χώρα. Ναι. Ότι υπήρχε ένα άλλο διακύβευμα. Αυτό κατέληξε το ΠΑΣΟΚ να το συρρυκνώσει τελικά. Ήταν το τίμημα που πλήρωσε ο κύριος Βενιζέλος, αλλά νομίζω ότι η ιστορία θα το πιστώσει ότι εκείνος πήρε τη μεγάλη απόφαση. Σήμερα είμαστε σε μια διαφορετική φάση. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο Σταύρος, έχω την εξής εντύπωση. Γνωρίζοντας και λίγο, βλέποντας πώς κινείται παραδοσιακά η συντηρητική παράταξη σε επίπεδο κοινωνίας. Ο κόσμος που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο πιθανό να πάει στα δεξιά της ή πάντως αν δεν επιλέξει την εποχή, παρά να πήγαινε σε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα ήταν πιο κεντροδεξιό. Επίσης, η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει μια διαφορά στην περιγραφή του κέντρου. Υπάρχει κοινωνικό κέντρο και όχι πολιτικό. Υπάρχουν δηλαδή πολίτες ανίσχυοι, οι οποίοι αλλάζουν από εποχή σε εποχή, ανάλογα με το τι θεωρούν ότι εκφράζουν τα συμφέροντά τους. Όταν αυτό γίνεται πολιτικά, είναι μετακινούμενα στελέχη.
που σπανίως πια, ειδικά στην εποχή της εθνικής τραγωδίας των μνημονίων και μετά και με τα social media που όλοι εκτίθενται, άρα τα αρνητικά τους πολλαπλασιάζονται, μπορούν να συναρπάσουν κοινωνίες και να τις πάρουν μαζί τους. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κλείνοντας, όχι το κεφάλαιο Πασόκ, αλλά επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, γιατί πολλές φορές μπορεί να παρερμηνευτεί αναφορικά με την υποστήριξη ή μη κάποιου υποψηφίου. Θεωρείτε ότι η επιλογή του προσώπου της Κυριακής, που τη Δευτέρα θα είναι αρχηγός κόμματος, έχει το ενδιαφέρον από την πλευρά? Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μιλήσω, γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεται την πολιτική του ιστορία, δεν ξέρω αν θα τον ενδιαφέρει και τελικά το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει τελείως διαφορετική. Εκτός αν έβαζε και ο κ. Κασελάκης για το ΠΑΣΟΚ μετά. Θα μπορούσε. Εγώ αύριο. Κοίτα, δίνει ιδέα. Κατάλαβε τι κάνει τώρα στην εκπνοή του χρόνου, τον αφήνει τον άνθρωπο εκεί που πίστευε ότι μόλις αυτές τις παρεμβάσεις του έριξε την έννοια. Δεν επιτρέψουν να είναι υποψήφιο, δηλαδή. Υπάρχουν άλλα κόμματα. Άλλοι υπάρχουν άλλα κόμματα. Δεν είναι αυτά. Είναι σαν να σε ακούσει, να δει τι έχει να γίνει. Λοιπόν, θεωρείτε ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν περισσότερο τεταμένη την προσοχή του για το ποιο τελικά την επομένη θα είναι πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ? Τον κύριο Ανδρουλάκη τον ξέρουν. Την πολιτική του κύριου Ανδρουλάκη ενδεχομένω επίση την έχουν και τον πολιτικό του λόγο. Αλλά παρακολουθούν με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα την δεύτερη Κυριακή. Νομίζω έχουν βαρύτερο πονοκέφαλο. Τα εσωτερικά τους. Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό ήθελα να το πω σε σένα. Γιατί παρά το γεγονός ότι δεν είναι στη σκαλέτα, ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις εγώ για την πραγματικά έχουν μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Γιατί από τη μία πλευρά βλέπουν ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την άκρα δεξιά. Απ' την άλλη, δεν ανησυχούν τόσο γι' αυτό. Αυτό για το οποίο ανησυχούν είναι το κέντρο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το κέντρο είναι αυτό που λέει ο Μάνος. Αν και διαφωνώ σε ένα σημείο μαζί του, αλλά μην το κάνουμε τώρα. Αντιδεξιά ψήφο, διαφωνεί. Μην το κάνουμε θεωρητική συζήτηση. Λέω απλώς ότι πρακτικά οι λόγοι για τους οποίους φάνηκε από τα exit poll και από τη δυναμική που πήρε η άκρα δεξιά είναι κατά βάση κεντρώοι. Οι κεντρώοι πολίτες είναι κατά βάση οικονομικά ενεργοί οι περισσότεροι. Είναι μικρομεσαίοι, που έχει μια σημασία. Έχει τεράστια σημασία μετά από όλο αυτό που έχει γίνει. Ακριβώς. Είναι το κέντρο, δεν έχει μόνο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, έχει και υψηλότερα. Είναι άνθρωποι με πολύ χαλαρή ιδεολογική δέσμευση, ναι. Οι οποίοι κατά βάση, και γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ ψηλά την ατζέντα της ασφάλειας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ελαχιστοποιούν το ρίσκο. Η ψήφος τους είναι κατά κανόνα ελαχιστοποίηση του ρίσκου. Επειδή λοιπόν το κέντρο στην πραγματικότητα είναι ένα περίπου 60% της κοινωνίας, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, εξού και υποχρεώνονται τα κόμματα να ονομάζονται κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή λοιπόν αυτό το ποσοστό είναι τεράστιο και επειδή έχει πραγματικά χαλαρές ιδεολογικές δεσμεύσεις, έχουν μικρύνει πάρα πολύ σκληροί πυρήνες, θεωρώ ότι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο και πώς συμπεριφέρεται. Προφανώς θα έχει σημασία τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ, διότι η εγκατάσταση της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο για τα καλά την ωφέλησε. Αν αρχίσει να το χάνει αυτό το πράγμα, έχει σημασία το αν μπορεί να πάει στο ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί. Ναι. Μάλλον ήθελες να πεις κάτι, γιατί την ώρα που. Αν με επιτρέπει η ακαδημαϊκός της παρέας, νομίζω αυτά μας τα έλυσε η θεωρία της τριγωνοποίησης που ανακαλύφθηκε και εφαρμόστηκε στην Αμερική. Στο Μακρόν 92 με τον Bill Clinton να εκφράζει αυτό το οποίο περιγράφει ως στρατηγική, γιατί δεν είναι φυσικά πολιτικό αποτύπωμα, του μεσαίου χώρου. Όταν ο Κώστας Καραμαλής έφτασε σε 3,5 εκατομμύρια Έλληνες το 5, το 4, αυτοί δεν ήταν νεοδημοκράτες και δεξιοί. Κατάφερε να μην φοβεί τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Όταν ο Αντρέας Παπανδρέου το 93 έφτασε επίσης σε πολύ μεγάλα ποσοστά, κατάφερε να εκφράσει και ένα κομμάτι της συντηρητικής λεγόμενης παράταξης. Νομίζω λοιπόν ότι απλά είναι θέμα συγκυρίας, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό ο Σταύρος, ποιο θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και επίσης μας το είχαν λύσει οι επικοινωνιολόγοι του κ. Κλίνου, που είχαν πει ότι είναι η οικονομία. Και ως οικονομία όριζαν την ποιότητα ζωής. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική και το μεταναστευτικό. Βεβαίως. Αλλά επειδή μιλάμε πλέον και για ανθρώπους και μεγάλη γενιά από εμάς, οι οποίοι τους αφορά εαυτός τους, τα παιδιά τους, εμείς δηλαδή, και τα εγγόνια τους, το ζήτημα είναι αν υπάρχει μια προοπτική. Και εκεί πλέον θα είναι το στίχημα, θεωρώ, για την επόμενη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Και ως επόμενη βάζω και τον κύριο Ανδρουλάκη, αν επανεκλεγεί, ως μια νέα εκδοχή του εαυτού του, το αν θα μπορέσει κοινωνικά όλο αυτό να το εκφράσει. Ναι. Μαρίνα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Μου άρεσε το νέα εκδοχή του εαυτού του, ακριβώς επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι θα πάει σε συνέδριο και για προγραμματική αλλαγή και για οργανωτική αλλαγή. Και το οποίο είναι πραγματικά κάτι πολύ καθοριστικό.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ της επόμενης μέρας ένα πρόγραμμα πέρα από τα πρόσωπα για να μπορέσει να πείσει τον κόσμο. Σίγουρα. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι έχει τη ματιά της, πέρα από τον πονοκέφαλο, που σίγουρα έχει ένα τεράστιο πονοκέφαλο, στο κόμμα που τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φτάνει σε ένα 16% και στοχεύει, εν πάση περιπτώσει, να μαζέψει κόσμο για να μπορέσει να βρεθεί ως αντίπαλος πόλος στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε, θέλω να πιστεύω. Τουλάχιστον για μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί γελάτε, κύριε? Μας ανοίξατε άλλες προοπτικές ζωής εδώ. Εδώ ανοίξατε εσείς τον κύριο Στέφανο Κασελά. Όχι, εδώ εσείς δώσατε προοπτική στον κύριο Στέφανο Κασελά. Μας προλάβει ο κύριος Κασελάκης, βέβαια, εννοείται. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος. Κάθε μέρα δημιουργούνται κόμματα. Τι φοβάσαι? Και αυτό πάλι που το πάτε, ο Διονύση μου. Λοιπόν. Έχουμε και καλούς φίλους δικηγόρους να στέλνουν εξώδικα. Δεν είναι κάποιο. Εγώ άλλους να τα παίρνω. Ναι, είπαμε ότι αυτό το θέμα με τώρα, τα εξώδικα θυμίζει περισσότερο διαζύγια πολύκροτα επωνύμων που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ παρά κόμματα. Σας ευχαριστώ. Ναι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ. Πρίκα, κατάλαβες. Αυτό είναι το υπάρχει, θέμα. Ναι, τα τέσσερα είναι εκεί. Σε άλλες πρίκες είναι πολύ περισσότερα. Και σύμφωνα συμβίωσης πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε βεβαίως στα πρακτικά των εκλογών ότι πλέον τα 3 ευρώ δεν ισχύουν στην δεύτερη εκλογική μάχη που δίνεται την Κυριακή. Οπότε οι ψηφοφόροι και αυτοί οι οποίοι θα σπεύσουν δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν τα 3 ευρώ. Έγινε εφάπαξ αυτό. Η αξία όμως της εκλογής είναι απαραίτητη. Καλά, δεν την βάζω. Προφανώς και δεν βάζουμε ποτέ ένα αντίτιμο στην εκλογική διαδικασία και στο δικαίωμα, στο ύψος, στο αυτοδικαίωμα το οποίο έχει κάποιος για να ασκήσει. Ναι, και δεν είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν εκεί που ψήφισαν την προηγούμενη φορά όσοι έχουν ψηφίσει. Εννοείται ότι σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες. Μπορούν να ψηφίσουν οπουδήποτε στην Ελλάδα, υπάρχει εκλογικό κέντρο. Αρκεί να έχουν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ευχαριστούμε. Να κάνετε και τα μπάνια. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τους ειδικούς μας και με τα ερωτήματα τα οποία έχετε βάλει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και που μπορείτε βεβαίως και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα δώσουμε το λόγο κατευθείαν στον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Καποδίστρια, ο οποίος θα μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση, δυσάρεστη δυστυχώς. Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, Μαρία. Πρόκειται για μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε ζωή του, καθώς είχα μια αντροπή πυροσβεστικού οχήματος που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και μετά την αντροπή του οχήματος είχαμε τον θάνατο ενός πυροσβέστη, καθώς και τραυματισμό δύο ακόμα πυροσβεστών, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Και πραγματικά είναι μια έδειξη που είναι πολύ δυσάρεστη και το περιστατικό σημειώθηκε στην Λεωφόρο Δημοκρατίας στον Ασπρόπυργο όταν το περιοριστικό όχημα ανατράπη τις πορείες του. Το οποίο μέχρι στιγμής βέβαια φαντάζομαι δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδηγήθηκε στην ανατροπή του πυροσβεστικού οχήματος. Είναι προφανώς ένα τροχαίο που εξετράπη από την πορεία του το πυροσβεστικό. Φαντάζομαι θα έχουμε πληροφορίες, θα υπάρχουν πληροφορίες στη συνέχεια, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη μου? Σίγουρα, αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή σχετικά με αυτό το τροχείο που είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη δυσάρεστη είδηση που σας μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να είναι καλά τουλάχιστον στην υγεία τους και να μην αντιμετωπίσουν κανένα άλλο πρόβλημα οι δύο πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται, είναι τραυματίες αυτή τη στιγμή. Και φυσικά να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς υπάρχουν. Καθημερινά ακούμε. Έχει άλλωστε γίνει πολύς λόγος ότι σημειώνονται πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα στους δρόμους, τα οποία έχουν πολύ τραγική κατάληξη. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κλίμα. Γιάννης Χατζησαλάτας κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει ευχάριστο το κλίμα όταν θα μιλάμε για οικονομία ή καλά, για το ναι. Και μετά από αυτά που διαβάζω για ένα σύστημα ίσπραξης που έρχεται από τον Ιούνιο και μετά για τις αυτόματες κατασχέσεις και αυτά, προφανώς και δεν είναι πάρα πολύ και ευχάριστα και στον τομέα των οικονομικών, αλλά όταν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, πραγματικά εκεί δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ευχάριστο ή δυσάρεστο, γιατί μιλάμε για μια ανθρώπινη ζωή. Μαργαρίτα Κάρδαρη κοντά μας.
Καλησπέρα, Μακαρίτα. Μαρία μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που πάντοτε έτσι ανταποκρίνεστε και είστε κοντά μας. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι μπορεί να βρει κάποιες απαντήσεις, γιατί τα τηλεφωνήματα, αν και ξέρεις, οι κατηγορίες είναι συνήθως οι γνωστές με τις συντάξεις που πάντοτε οι άνθρωποι προσπαθούν να δουν αν υπάρχει μια εξέλιξη στο να πάρουν περισσότερα χρήματα ή αυτά που τους οφείλονται. Και φυσικά στα φοροτεχνικά, φορολογικά, τι μπορούν να γλιτώσουν. Και ερχόμαστε σε εσάς, κυρία Αλεξόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε κοντά μας. Και έχουμε και τα θέματα με τα τιμολόγια των παρόχων ενέργειας. Τα τιμολόγια, τους εξωδικαστικούς, τους πληστηριασμούς. Τους εξωδικαστικούς. Τον κόσμο που εκεί που λέγαμε ότι τον έχουν αφήσει ήσυχο λίγο στα τηλέφωνα, δεν τον αφήνουν πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ που χτυπάνε συνεχώς στα τηλέφωνα. Οπότε όλα αυτά τα συνεχίζει η καθημερινότητα των ανθρώπων να είναι στον τομέα αυτό λίγο. Χωρίς να παρέχουν την νόμιμη ενημέρωση. Που έχουν υποχρέωση εδώ και 6 μήνες από τον νόμο. Ωραία. Ο νόμος ισχύει, οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για τους δανειολήπτες. Ναι. Οπότε για τις τράπεζες, τα funds και τους παρόχους ενέργειας. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την κυρία πρώτον, γιατί είτε το political correct και το. Πώς το λένε, το έτσι, πώς πρέπει να γίνεται. Αλλά γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη είδηση αναφορικά με τα. Επειδή έχουμε υποσχέσεις να δώσουμε. Υποσχέσεις επιτέλους να δώσουμε και μήπως αυτές οι υποσχέσεις τελικά γίνουν και πράξη. Ναι, δημοσιεύματα είναι, βέβαια. Καλά. Να το αναφέρουμε. Είμαστε όμως στο πιο κοντινό δρόμο στο να γίνουν πράγματα από αυτά ακριβώς, τα οποία λέμε. Ακριβώς. Περιμένουμε την απόφαση από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Πιστεύουμε μέσα στον Οκτώβριο ότι θα έχουμε τη δημοσίευση. Οπότε να λυθεί το θέμα των αναδρομικών για τις επικουρικές και τα δώρα για 360.000 συνταξιούχους που περιμένουν και έχουν καταθέσει αγωγή μέχρι 31 Εβδόμου του 2020. Μιλάμε πάντα για το 11μηνο Μάιο, έκτος του 15 με Μάιο του 16 και τα χρήματα είναι από 400 έως και 4.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων, δηλαδή από ποιο ταμείο έχουν συνταξιοδοτηθεί. Έχουμε όμως δημοσιεύματα και για άλλες κατηγορίες για αναδρομικά, συγκεκριμένα για 30.000 συνταξιούχους του Δημοσίου που περιμένουν να πάρουν την αναπροσαρμογή λόγω των αυξημένων συντελεστών από τον νόμο Βρούτση για πάνω από τα 30 χρόνια με αναδρομικότητα από 1η δεκάτου του 2019. Έχουμε 50.000 συνταξιούχους από το Ταμείο των Επιστημόνων, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, που με δικαστικές αποφάσεις έχει παρατηρηθεί ότι έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τους. Και έχουμε και 30.000 έως 40.000 απόστρατους που θα πάρουν κάποια μικρά ποσά λόγω κατάργησης των μειώσεων του νόμου 4093 του 12 που δεν τους έχουν δει στις συντάξεις τους. Μάλιστα. Για να το διευκρινίσουμε και για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, γιατί πολλές φορές όταν οι άνθρωποι ακούνε από τηλεοράσεως κάτι το οποίο τους είναι ευχάριστο, και στα αυτιά αλλά και στην τσέπη, τρέχουν και το αναζητάνε. Και μετά ξέρεις και στις υπηρεσίες λέει να πάτε από εκεί που το ακούσατε να τα πάρετε τα χρήματα. Μιλάμε. Ναι, γιατί έχει γίνει και αυτό. Ναι. Μιλάμε για δημοσιεύματα τα οποία φυσικά αφήνουν ένα πολύ μεγάλο περιθώριο ελπίδας το ότι αυτό θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα και όχι όταν θα χρειαστεί οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν πλέον να διεκδικήσουν. Είναι γεγονός ότι αυτά οφείλονται. Απλά δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο. Δεν κάνουμε λάθος δηλαδή στους αριθμούς των δικαιούχων. Δεν ξέρουμε αν θα είναι όλα αυτά μέσα στον Οκτώβρη. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Από τη μία δηλαδή είναι αστοχίες του συστήματος και από την άλλη έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν κάνει προσφυγή για να δικαιωθούν για το 11μηνο γιατί άκουσαν την επιταγή της πολιτείας ότι μην κάνετε προσφυγή γιατί είναι μια πιλωτική δίκη, όταν αποφασίσουμε για όλων θα είναι για όλους. Έτσι. Και τώρα τους λένε δεν κάνετε προσφυγή. Το οποίο αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά διότι πριν από 2 χρόνια που είχε προκύψει το ζήτημα πολλές φορές όταν βγήκε και είπαν ότι τελικά αυτοί οι οποίοι προτίμησαν τη δικαστική οδό ενδεχομένως να έχουν και το καλύτερο αποτέλεσμα, είχα γίνει αυτό που λέμε αποδέκτης πολλών και μηνυμάτων και στον δρόμο, τηλεφωνημάτων και mail που έλεγαν ότι μα γιατί, ενώ υπήρχε αυτό που λέει ο Γιάννης, η διαβεβαίωση ότι ό,τι θα ισχύσει για αυτόν που θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό θα καλύψει και αυτούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν τα ένδικα μέσα, δεν χρησιμοποίησαν την διαδικασία του νόμου, θα μείνουν εκτός. Και εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήταν και η περίοδος εκλογών, αν θυμάστε, που νομίζω ότι είχε δημιουργήσει ζητήματα. Μα Μαρία μου είναι ότι όταν βγει μια δικαστική απόφαση, που λέει ότι κακώς το κράτος ενήργησε έτσι, πρέπει να δουν τα χρήματα του συνταξιούχου, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να προσφύγει ή να μην έχει προσφύγει. Το ίδιο γιατί, το κράτος λέει ότι έγινε παρανόμηση στην ουσία και πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Ναι. Και μπαίνουμε στη δικασία αν έχει κάνει προσφυγή, αν δεν έχει κάνει προσφυγή, αν έχει ακούσει την επιταγή της πολιτείας ή όχι.
Και έχουμε πολλά ερωτήματα για το αν μπορούν τώρα, Μαρία, να κάνουν την προσφυγή τους. Εγώ βλέπω, δεν είναι, βλέπω το τηλέφωνο μου, γιατί είναι τα ερωτήματα τα οποία έρχονται από το control γι' αυτό. Δυστυχώς να ενημερώσουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να το κάνει τώρα. Δηλαδή έχει παρέλθει η προθεσμία, έχουν παραγραφεί οι απαιτήσεις. Οπότε, γιατί κάποιος μπορεί να πει να κάνω τώρα. Όχι, τώρα πολλές φορές. Έχουμε, τώρα λοιπόν δεν γίνεται. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε, Γιάννη, και τα δικά σου, τα οποία επίσης είναι σημαντικά και που πάντοτε προσπαθείς κι εσύ σε αυτά τα οποία υπάρχουν, να ανακοινώνονται, να βρεις εκείνες τις, αν θέλεις, ειδήσεις οι οποίες μπορεί να είναι ευχάριστες. Λοιπόν, διαβάζω για μία, για τις βεβαιωμένες οφειλές και για την ρύθμιση η οποία αφορά στα δημοτικά χρέη. Βεβαίως. Ωραία. Ψηφίστηκε λοιπόν στη Βουλή η ρύθμιση για αυτούς οι οποίοι οφείλουν σε δημοτικά χρέη. Ύψος 3,6 δισεκατομμύρια είναι οι συνολικές οφειλές στους Δήμους. Ό,τι έχει βεβαιωθεί έως 31 Αυγούστου 2024 περιέχεται μέσα στη ρύθμιση. Το ανώτερο που μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν μέχρι πριν από δύο μήνες ουσιαστικά. Βεβαίως. Τον Αύγουστο του 2024 έχουμε πριν από δύο μήνες. Ωραία. Οφειλές μπορεί να πληρωθούν μέχρι σε 60 μηνιαίες δόσεις και φτάνουν και η απαλληφή των προσαυξήσεων μέχρι και 95% για ειδικές περιπτώσεις όπως είναι οι ευάλωτοι. Οι αιτήσεις είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2024 και οι ευάλωτοι, είπαμε και προηγουμένως, και φυσικά εδώ πέρα είναι μια εξίσωση που δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να τη λύσει. Όταν ένας ευάλωτος, που σημαίνει αν είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει και θα περισσέψουν και χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει. Τώρα, τάξη, τώρα. Εδώ λοιπόν, αν αυτός ο ευάλωτος με τα 6.000 έχει αποταμιεύσει και έχει όλα τα χρήματα και τα κάνει εφάπαξ εξόφληση, έχει 95% των προσαυξήσεων απαλληφθεί. Εάν πάει σε 2-6 δόσεις, έχει 85%. 80% από 7 έως 12 και από 13 έως 60 πλέον η επαληφή φτάνει στο 75%. Οι υπόλοιποι οφειλέτες μέχρι 60 δόσεις, αρκεί οι μικρότεροι να μην είναι κάτω από 50 ευρώ. Έχουν το δικαίωμα να γίνει και ένταξη στον εξοδικαστικό. Αν οι οφειλές είναι πάνω από 10.000 ευρώ, απλά το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού και η διαχείριση φεύγει από το Δήμο πλέον και πάει στη ΔΟΗ που διαχειρίζεται. Μία ανωτελεία για να ρωτήσω τον κύριο Αλεξόπουλο. Εγώ λοιπόν έχω κάνει τον εξοδικαστικό που αφορούν σε χρέη, που αφορά ο εξοδικαστικός μου σε χρέη που αφορούν την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακούω τώρα σήμερα τον Γιάννη το Χατζησαλάτα και μου λέει ότι μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό και ότι αφορά στα δημοτικά τέλη. Στα χρέη από Δήμους. Θα κάνω νέα αίτηση εξοδικαστικού ή στην ήδη υπάρχουσα θα ζητήσω από τον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον εξοδικαστικό να μου εντάξει και τα χρέη προς το... Εξαρτάται σε ποια φάση του εξοδικαστικού βρισκόμαστε. Αν δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση και δεν έχουμε πάρει απάντηση επί των οφειλών μας, δεν μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε καινούργια τη διαδικασία πάλι από την αρχή. Αν έχει γίνει, μπορεί με μια συζήτηση με υπάλληλο, αν δεν έχει οριστικοποιηθεί, μπορούμε με συνεννόηση, με τηλεφωνικό ραντεβού που να ξέρουν ότι μπορεί να γίνει με την ΕΚΔΙΧ, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Όντως τα τηρούν και παίρνουν. Τέλεια. Και είναι εξυπηρετικότατα παιδιά και δουλεύουν από όλη την Ελλάδα, μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει, αρκεί να μην έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση, δηλαδή να είναι στο πρώτο διάστημα. Μάλιστα. Πάντως γενικά να ξέρει ο κόσμος ότι το διάστημα θέλει καλή προετοιμασία. Σωστά. Πολλές φορές, ναι. Σωστά τεθειμένα τα χαρτιά, πολλές φορές λείπει ένα χαρτί. Θέλει μια παρακολούθηση σε καθημερινό επίπεδο να δεις γιατί δεν προχωράει. Απανωτά τηλεφωνικά ραντεβού για να μπορέσει να το κάνει. Και χρειάζεται να το κάνει είτε μόνος του ο οφειλέτης, είτε να το δώσει σε κάποιον άνθρωπο, σε ένα οργανωμένο γραφείο που να κάνει αυτή τη δουλειά συστημένα. Τα έχω πει πολλές φορές, δεν με κατηγορεί κανένας. Ό,τι αφορά σε χρέη που πρέπει να ρυθμίσετε, να βρείτε το δίκαιο σας και αυτά, μην προσπαθήσετε να τα κάνετε μόνοι σας. Θα πέσετε σε έναν κικαιώνα δεδαλώδη, ο οποίος πραγματικά δεν θα σας βγάλει πουθενά. Καλύτερα να δώσετε κάποια χρήματα σε κάποιον που μπορεί να ασχοληθεί και να σας φέρει ένα αποτέλεσμα, παρά το να ψάχνετε μόνοι σας. Δεν θα μπορούσαν όμως, Γιάννη μου και κύριε Αλεξόπουλε, τα χρέη αυτά τα οποία λέμε να έχουν ήδη περάσει στην εφορία, άρα λοιπόν να έχουν ήδη ενταχθεί στον εξοδικαστικό. Δηλαδή εκεί θα πρέπει ο ίδιος ο οφειλέτης να ψάξει τα χρέη που του καταλογίζονται στον εξοδικαστικό, στο που βρίσκονται. Πολλά χρέη από τους Δήμους έχουν πάει στην εφορία, άλλα λιμνάζουν στους Δήμους και αγνοεί ο πολίτης ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα που οφείλει. Άλλη μεγάλη ιστορία. Τουλάχιστον στην εφορία μπορεί να υπάρχει κάποια όχληση ή να μπούμε, παραδείγματος χάρη, σε προσωπημένη πληροφόρηση για να δούμε ότι υπάρχουν κάποια ληξιπρόθεσμα στο αφημί μας. Στους Δήμους είναι πολύ δύσκολο και είναι χρέη των Δήμων από κλήσεις δημοτικές, από τραπεζοκαθίσματα,
από φόρο παρεπιδημούντων. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί φόροι που μπαίνουν μέσα στο Δήμο που χρωστάει ο πολίτης, οφειλεί και δεν τα γνωρίζει. Εξαιρετικά. Για να είναι λίγο δημιουργικός ο διάλογος και η συζήτησή μας, επειδή σας ακούσανε, αγαπητή κυρία Κάρδαρη, αναφορικά με τα αναδρομικά, η ερώτηση είναι: είμαι συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας, περιμένω τα αναδρομικά από τον επανοϋπολογισμό. Πότε θα μπουν? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Είπαν ότι έχουν μείνει. Είναι άλλα αυτά τα χιλιάδες. Είναι άλλα. Άλλα. Ναι. Ωραία. Είναι κάποιες χιλιάδες ακόμα περιπτώσεις που δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός. Uh-huh. Αλλά έχουν υποσχεθεί ότι τους προσεχείς μήνες θα έχει ολοκληρωθεί για όλους η διαδικασία. Οπότε πιστεύουμε ότι μέσα σε ένα εξάμηνο, εγώ θα έλεγα, με αυτά που έχω ακούσει και έχω συζητήσει, ότι θα έχουν τελειώσει οι περιπτώσεις με τον επανυπολογισμό. Μιλάμε δηλαδή πάντα για τα αυξημένα ποσοστά πάνω από τα 30 έτη που πραγματικά έχουν διαφορές σημαντικές. Κατάλαβα. Ωραία. Επίσης, περίμενα λέει μετά την αύξηση στις συντάξεις να μειωθεί η προσωπική διαφορά, αλλά τελικά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και έχει παραμείνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η ίδια ακριβώς προσωπική διαφορά δεν μπορεί να έχει παραμείνει. Πρέπει ελάχιστα τουλάχιστον να έχει μειωθεί. Αλλά αν δεν έχει μηδενιστεί και στην επόμενη αύξηση του 2,5 που μπορεί να είναι έως 2,5, μάλλον δεν θα μηδενιστεί. Οπότε θα έχουμε και άλλο χρονικό διάστημα με προσωπική διαφορά. Βλέπουμε λοιπόν κάθε χρόνο να μειώνεται, αλλά όταν έχουμε μια προσωπική διαφορά 250 ευρώ και έχουμε μια αύξηση 17 έως 20 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ να τη μηδενίσουμε. Οπότε εκεί μάλλον χρειάζεται κάποια παρέμβαση από την πολιτεία με κάποιον άλλο τρόπο να καταργηθεί ή να μειωθεί πιο αισθητά αυτή η προσωπική διαφορά. Επειδή είπατε ότι δουλεύουν και σηκώνουν τα τηλέφωνα, οι ερωτήσεις απευθύνονται και στους δύο, και σε εσένα Γιάννη μου και στον κύριο Αλεξόπουλο. Τι λέει, προσπαθώ να μιλήσω με το ΚΙΦΟΔΕ για την φορολογία του εισοδήματος, αλλά τελικά δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Τελικά τι μπορώ να κάνω, γιατί βρίσκομαι, λέει, εγκλωβισμένος. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, γιατί να πούμε ότι το ΚΕΦΟΔΕ, όπως το ΚΕΒΙΣ ή τα διόφορα κατατόπους γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει στη ΔΟΗ. Αυτό που είπαμε ότι αλλάξανε τελικά. Δεν υπάρχουν στη ΔΟΗ ούτε τμήματα Μητρώ, ούτε τμήματα εισοδήματος. Έχει βγει το ΚΕΦΟΔΕ. Δεν υπάρχουν το δικαστικό, δεν υπάρχει ίσπραξη. Έχει γίνει το ΚΕΦΙΣ. Δεν υπάρχει το Δήμο Κεφαλαίου, υπάρχει το ΚΕΦΟΚ. Αυτό είναι ένα κέντρο στην Αθήνα, ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη για όλες τις εφορίες. Υπάρχουν 150.000 αιτήματα στο ΚΕΦΟΔΕ τα οποία εκκρεμούν ως απάντηση. Δεν μπορεί να κλείσει κάποιο ραντεβού. Πρέπει να στείλει ένα αίτημα μέσω της ΜΑΕΑΔΕ στα αιτήματά μου ηλεκτρονικά, αν θα πάρεις ποτέ απάντηση. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ερωτήματα του πολίτη που θέλουν να κάνουν την καθημερινότητά του πολύ εύκολη και απαιτεί να έχει απάντηση και δεν την έχει. Φανταστείτε, υπάρχουν συμβόλαια σε εξέλιξη που έχουν στείλει χαρτιά ξενίδι ιδεολογητικά και κινδυνεύουν να τυναχτούν στον αέρα όλα τα συμβόλαια. Κατάλαβα. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Δυστυχώς, ίσως να μην ήταν έτοιμο ακόμη το σύστημα να μπορέσει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το καταλαβαίνω. Δεν ήταν έτοιμο το σύστημα. Βεβαίως. Μα γιατί δεν έχει ευθύνες. Τι θα γίνει τώρα όμως αυτό? Εδώ είναι ευθύνες. Να. Πρώτα τσεκάρεις τα συστήματα να δεις ότι λειτουργούν. Δεύτερον, εκπαιδεύεις τον κόσμο πάνω στα συστήματα και μετά πλέον το δίνεις στον πολίτη. Εμείς το έχουμε πει και άλλη φορά, Μαρία μου, ότι πάμε να κάνουμε ψηφιακό κράτος με χειρόγραφη νοοτροπία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κυρία Αλεξόπουλε, αν ένας τώρα που ψάχνει. Αυτό θέλω να μου πείτε. Ναι. Που ψάχνει το δίκαιο του μέσω αυτού του ΚΕΦΟΔΕ, το οποίο δεν απαντάει και που δεν κάνει και δεν κάνει και δημιουργηθεί ένα ζήτημα το οποίο δεν λύνεται, μπορεί να το ισχυριστεί ως λόγο ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην υπηρεσία, στο φορέα στον οποίο είχε απευθυνθεί και άρα να υπάρχουν αυτό που λέμε τα ελαφρυντικά στην αντιμετώπιση αυτού του. Είναι ελαφρυντικά. Στερήθηκε το δικαίωμα ακροάσεως. Στερείται συνταγματικού δικαιώματος. Επίσης, όταν είπα πριν ότι απαντάνε στα τηλέφωνα, μίλησα συγκεκριμένα για την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Και εκεί όμως ο Γιάννης Χατζησαλάτας είχε απόλυτο δίκιο, γιατί βάλαμε το κάρο μπροστά από τα λόγο. Δηλαδή, να σας πω κάτι, λέω κάτι χρηστικό για όλους τους οφειλέτες. Στις παλιές ρυθμίσεις που κάνανε το 2013, το 2014, το 2015, όταν πήγαινε ο οφειλέτης κάποια στιγμή και έβαζε 2-3 δόσεις, αναπροσαρμοζόταν κατευθείαν ο πίνακας με ένα άλλο αλγόριθμο από το 2012, που οι κομπιούτερες ήταν σε πολύ πιο σπαργανώδη κατάσταση από τώρα. Τώρα να το ξέρουν, γιατί το αντιμετωπίσαμε στο γραφείο με δύο περιπτώσεις. Θελήσανε να πάνε να βάλουν χρήματα παραπάνω από το κεφάλαιο και να. Θέλει ξεχωριστή αίτηση, νέα διαδικασία πάλι, όπως το ακούτε. Και να το γνωρίζουν οι οφειλέτες, γιατί βρεθήκανε να πλήρωσα παραπάνω και δεν αναπροσαρμόζεται.
Πρέπει να ξαναγίνει πάλι η διαδικασία από την αρχή. Και εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο, δηλαδή όταν ίσχυε κάτι το 2013, δεν μπορεί να μην ίσχυε το 2025. Που υποτίθεται τα πράγματα είναι πολύ ψυχρή. Έχουν προχωρήσει τεχνολογικά, έχουν προχωρήσει. Πώς θα γίνει. Εγώ θα πω κάτι, γιατί πάντοτε ο χρόνος περνάει γρήγορα και όταν είναι με τα ερωτήματα, ότι τελικά μην αναρωτιούνται όταν βγάζουν αυτά τα πομπόδι προς τα δελτία τύπου, ότι τόσοι φρέθηκαν να χρωστάνε, έχει αυξηθεί. Δεν γίνεται. Όταν δεν μπορείς να ρυθμίσεις τα βασικά και δεν μπορείς να δώσεις λύσεις σε αυτά τα βασικά, προφανώς θα συσσωρεύονται τα χρέη, ο κόσμος θα φτάνει στο αμήν. Τελικά δεν θα γίνει. Και όταν μπει στη ρύθμιση, θα πρέπει να δίνεις χρήματα από αυτά τα οποία παράγεις σε ημερήσια ή μηνιαία βάση. Ναι. Όταν τα χρήματα είναι ίδια με τα περσινά τα οποία έχεις εισπράξει, αλλά οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες, πώς θα περισσέψουν για τη ρύθμιση. Ήμουν 9 και γέρασα. Θα μου πετάξουν. Ένα τελευταίο, προσοχή στους δανειολήπτες που έχουν πληστηριασμούς και ανακοπές. Έχουν αλλάξει οι αρμοδιότητες. Ατέλεια. Με το δικαστικό χάρτη των οποίων. Με το δικαστικό χάρτη των φωστήρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, που συνεχίζουν το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου ο Υπουργός, να το ξέρετε. Το έχει πει τρεις φορές. Ο ίδιος, ο μετριόφρον Υπουργός. Ο συνεχιστής λοιπόν του έργου του Βενιζέλου έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στις περιφερειακές έδρες που θα δημιουργείται, έχουν βρεθεί άνθρωποι να καταθέτουν ανακοπές για κατάσχεση σε λάθος. Μάλιστα. Σε λάθος έδρα. Σε λάθος έδρα. Και υπάρχει πρόβλημα. Να προσέξουν πάρα πολύ συνάδελφοι και οι δανειολήπτες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε τον Κυριακό. Καλό βράδυ. Να είμαστε καλά. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι και αυτή την Κυριακή το One Channel θα είναι στις επάλξεις αναφορικά με την εκλογική αναμέτρηση του δεύτερου πλέον και τελευταίου γύρου των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Στις 7 ακριβώς η εκλογική βραδιά με τον Μάνο Νιφλή. Φυσικά εκλεκτοί καλεσμένοι, οι οποίοι θα σας δώσουν το στίγμα πλέον της επόμενης ημέρας για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Η Μαρία Καρακιούμη θα βρίσκεται εδώ, ο Γιώργος Ομουρούτης και άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπάρξει και στα στρατηγεία των δύο μονομάχων και πολιτικοί αναλυτές θα σας δώσουν το στίγμα της εκλογικής βραδιάς. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ σε όλους.